Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που έχει το Bank Sampis. Η εκδήλωση αυτή διεργανώνεται στα πλαίσια μιας περιοδίας του Δημήτρη Καζάκη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά δυστυχώς λόγω ασθένειας σοβαρής και παρατεταμένης δεν μπόρεσε να κατέβει. Βέβαια θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στη θέση του Δημήτρη τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επί τιμή και με πολύ μεγάλη εμπειρία στο διπλωματικό σώμα και σαν εκπρόσωπο της Ελλάδας σε πάρα πολλούς διεθνείς οργανισμούς, και τον στρατηγό αναπαστρατεία κύριο Δημήτρη Κυπριώτη, ο οποίος είναι συντονιστής της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ. Τώρα, ποιο είναι το ΕΠΑΜ? Το ΕΠΑΜ είναι μια πολιτική κίνηση η οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκε από τις πλατείες, από το κίνημα των πλατείων, και έχει σαν στόχο να ενώσει όλες τις δυνάμεις που ενδιαφέρονται να ανατρέψουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε επιβάλει στην χώρα μας. Αυτό που προσπαθούμε στο ΕΠΑΜ είναι να ενωθούν όλες οι δυνάμεις πέρα από ιδεολογίες, χωρίς διαχωρισμούς, και αυτό το που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όποιος εντάσσεται στο ΕΠΑΜ δεν του ζητάμε να προσκυνήσει κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία ή να έχει κάποιο λάβαρο τέλος πάντων το οποίο θα είναι ιερό και όσιο. Θέλουμε τους ανθρώπους να έρχονται με την ιδεολογία τους αν είναι δυνατόν, και το σημαντικότερο είναι αν μπορούν να αφήνουν πίσω ό,τι διαχωρίζει, ό,τι μας έχει διαχωρίσει, και ό,τι προσπαθούν να βάζουν κάποιοι άλλοι να μας διαχωρίζει. Και το σημαντικότερο είναι να προσπαθήσουμε να ενωθούμε για να πετύχουμε 5 σημαντικά πράγματα. Τα 5 σημαντικά πράγματα είναι τα 5 προτάγματα τα οποία έχει θέσει το ΕΠΑΜ, τα οποία είναι απλά και λογικά. Είναι πρώτον η μη αναγνώριση του χρέους, η άρνηση του χρέους, γιατί το χρέος είναι επαχθές, είναι απεχθές και είναι και παράνομο. Και η μη αναγνώριση θέλουμε να γίνει βάσει του διεθνούς δικαίου. Όχι επειδή είμαστε μάγκες και ωραίοι, επειδή το διεθνές δίκαιο μας δίνει αυτό το δικαίωμα και το επιβάλλει κιόλας, όχι απλά μας δίνει το δικαίωμα. Το άλλο που πολύ σημαντικό που θέλουμε στο ΕΠΑΜ είναι να ανατραπούν όλα τα μνημόνια και όλες οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι τώρα και όλες οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Οι οποίες έχουν αναλυθεί από κυβερνήσεις παράνομες και έχουν συναθεί αυτές οι συμβάσεις χωρίς πολλές φορές να περάσουν από τη Βουλή, περνώντας με πραξικοπραξικούς τρόπους, όπως έχουμε δει και πολύ πρόσφατα. Ουσιαστικά αυτές οι συμβάσεις καταστρέφουν την Ελλάδα και όλους εμάς. Το τρίτο πολύ σημαντικό είναι να θεωρήσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δυστυχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, όπως είχε αρχίσει να σχηματίζεται, έχει μετατραπεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση των Τραπεζών, οι οποίες τράπεζες πλέον θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο αυτοδιοταρχικό σύστημα και να ξαναγυρίσουν την Ευρώπη στο μεσαίο. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Θέλουμε να ξανασχεδιάσουμε, να ξαναθεωρήσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλουμε πρώτον, ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι να αποκτήσουμε εθνικό νόμισμα, το οποίο σημαίνει εθνική ανεξαρτησία και σημαίνει δυνατότητα για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι η τιμωρία όλων των ενόχων. Και όταν μιλάμε τιμωρία, δεν εννοούμε αυτούς απλά που μας έχουν βάλει στο μνημόνιο, αλλά αυτούς που έχουν καταχαριστεί μέχρι τώρα όλο το χρήμα του ελληνικού λαού από δεκαετίες ολόκληρες. Είναι αυτοί που αγοράζανε υποβρύχια που γέρνανε, είναι αυτοί που αγοράζανε τρένα που δεν χωρούσαν σε σειρμούς, είναι αυτοί που επιτρέπανε κάποιους να κάνουν δωράκι στον εαυτό τους των 500.000 δραχμών ή 500.000 δραχμών και τέτοια. Όλα αυτά εδώ. Όλα αυτά εδώ πέρα, τα οποία καταλύσαμε τα χρήματα μιας πολύ πλούσιας χώρας και στην διάρκεια όλης αυτής της καταστροφής καταστρέψαν όλη την παραγωγική υποδομή της χώρας. Και αυτό δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο. Και το τελευταίο και σημαντικότερο είναι η δημοκρατία. Δηλαδή, όταν λέμε δημοκρατία, τι εννοούμε? Φυσικά δεν έχει καμία σχέση η δημοκρατία με αυτό το πράγμα που λένε τώρα δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η δυνατότητα
να μπορούμε εμείς, σαν πολίτες ενεργοί, όπου συμμετέχουμε στις αποφάσεις, να αποφασίζουμε για το μέλλον μας και να δίνουμε εντολές σε όργανα τα οποία τα εκλέγουμε εμείς, για να τελέσουν αυτά που έχουμε αποφασίσει εμείς. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι μας αντιπροσωπεύουν, όπως θέλω να το πούμε, παίρνουν την εντολή μας, να μπορούν να τους ελέγχουμε, να είναι αναπληκτοί, να λογοδοτούν σε εμάς και το σημαντικότερο να έχουν περιορισμένη θητεία. Αυτά είναι αυτά που προτείνει το ΕΠΑΜ. Στα πλαίσια αυτών των προτάσεων, το ΕΠΑΜ έχει συντάξει κάποιες προτάσεις για την οικονομική ανοικοδόμηση της χώρας. Είναι ουσιαστικά 25 προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στην κοινή λογική και ουσιαστικά είναι κάποιες προτάσεις, ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα από μια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται για το καλό του λαού και όχι για το καλό των τραπεζών. Δεν θα λύσουν αυτές οι προτάσεις το πρόβλημα άμεσα, δηλαδή μέσα στους 3 μήνες που λέμε, αλλά είναι κάποιες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα τους 3 πρώτους μήνες για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια πιθανότητα να ανακάμψουμε. Τις προτάσεις πιστεύω τις έχετε δει και θα αναλυθούν κιόλας κάποιες από αυτές. Και μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρωτήσετε και όποιες ερωτήσεις έχετε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, ο οποίος θα τοποθετηθεί για αυτά τα σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Και εμείς κιόλας λυπηθήκαμε για τον Δημήτρη τον Καζάκη και ήρθαμε δύο για να σας ενημερώσουμε σε διάφορα θέματα με τα οποία ασχολείται το ΕΠΑΜ, το οποίο είναι και το μόνο πολιτικό κόμμα, το μόνο κίνημα το οποίο προτείνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Εγώ θα σας μιλήσω λιγάκι για τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος, αφού μιλήσει και ο στρατηγός ο Κυπριώτης, θα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τις ερωτήσεις σας, να κάνουμε ένα διάλογο και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Θέλω να σας πω ότι εγώ ήμουν σαν νεαρός διπλωμάτης μέλος της αντιπροσωπείας που διαπραγματεύτηκε την ένταξή μας στην ΕΟΚ δεκαετία του 70 και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γινόταν μια τέτοια μεταλλαγή της ΕΟΚ σε έναν οργανισμό ο οποίος τρώει και καταστρέφει τα μέλη του. Και να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν φανταζόμουν όταν θα έφευγα από το Υπουργείο Εξωτερικών θα ασχολόμουν με την αντίσταση. Διότι αυτό κάνουμε σήμερα στην Αθήνα. Προσπαθούμε να ξεφορτωθούμε αυτό το καθεστώς που καταστρέφει αυτή τη χώρα. Λοιπόν, λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπω στην ιστορία της. Λίγο για την συνθήκη της Λισαβόνας θέλω να σας πω. Όπου η συνθήκη αυτή προβλέπει ότι όλοι οι υπήκοοι των κρατών μελών γίνονται υπήκοοι της νέας οντότητος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι μας αποκτούμε την ευρωπαϊκή υπηκότητα. Το σημαντικό όμως στη Λισαβόνα ήταν η αλλαγή του τρόπου λήψεως των αποφάσεων που δίνει μεγαλύτερη δύναμη και εξουσία στα μεγάλα κράτη-μέλη. Δηλαδή από φέτος λοιπόν για την υιοθέτηση οποιασδήποτε απόφασης από το Συμβούλιο Υπουργών θα χρειαστεί το 55% των κρατών μελών, δηλαδή 15 από τα 28, εφόσον τα 15 κράτη-μέλη αποτελούν το 65% του συνόλου του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι περίπου 500 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία και η Γαλλία, έχοντας και οι δύο το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης και το μισό πληθυσμό της Ευρωζώνης, μπορούν με τη βοήθεια ενός ή δύο μικροτέρων κρατών να παρεμποδίσουν την υιοθέτηση αποφάσεων που δεν θέλουν ή αντίθετα να προωθήσουν αποφάσεις
που επιθυμούν. Παλαιότερα υπήρχε η αρχή της ομοφωνίας και κάθε κράτος μέλος είχε το δικό του βέτο, το οποίο το είχαμε χρησιμοποιήσει και εμείς. Αυτό καταργήθηκε με τη συνθήκη της Νίκαιας. Και εφόσον είχαμε βέτο και μπορούσαμε να μπλοκάρουμε αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάποια χρησιμότητα για μας σαν Ελλάδα ως προς την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα, επίσης η Λισαβόνα θεσμοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι η διάσκεψη κορυφής και μέχρι τότε ήταν ένα άτυπο όργανο, καθιέρωσε τον μόνιμο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ουσιαστικά ασκεί και την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών, μειώνοντας έτσι δραστικά τη σημασία της Προεδρίας που ασκούν τα κράτη-μέλη, που είναι πλέον διαχειριστικής φύσεως. Αυτό που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που λέει ότι η Προεδρία είναι καθαρά διαχείριση κάνει και όχι ουσία. Οι παλιότερες Προεδρίες, και τις έχω ζήσει κι εγώ, που είχαμε κάνει, ασκούσαμε και προγραμματίζαμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Δηλαδή, στο Υπουργείο Εξωτερικών ζητάγαμε από το Υπουργείο Γεωργίας να μας στείλει το πρόγραμμά του για την Ευρωπαϊκή Ένωση για 6 μήνες. Και κάναμε, ασκούσαμε σαν Ελλάδα την ευρωπαϊκή πολιτική στη γεωργία, στον πολιτισμό, ακόμα και στην εξωτερική πολιτική ακόμα. Όλα αυτά δεν υπάρχουν πια. Τώρα, μέχρι τη μεγάλη διεύρυνση του 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση δούλευε αποτελεσματικά, όχι όμως τόσο αποτελεσματικά στις δεκαετίες του 70 με 90. Θυμάμαι τότε ότι και είχα παρευρεθεί σε πολλά συμβούλια υπουργών, όταν είμαστε 10, 12, 15, όπου οι Υπουργοί Εξωτερικών μόνοι τους χωρίς εμπειρογνώμονες, με διάλογο απευθείας, παίρνανε αποφάσεις και λύνανε τα αγροτικά προβλήματα, τα τεχνικά προβλήματα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης είχαν και ένα όραμα για το μέλλον. Θυμάμαι μια συζήτηση μεταξύ του Γάλλου Υπουργού του Σεϊσό και του Γερμανού του Γκένσερ, όπου κάτι πρότεινε ο Γκένσερ και βγαίνει ο Σεϊσό και λέει ότι «Ντίτριχ, εάν κάνουμε αυτό που λες εσύ, σε 30 χρόνια θα έχουμε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα». Λοιπόν, ήταν πολιτικοί, άνθρωποι που κοιτάζανε τα 30 χρόνια. Δεν κοιτάζανε το σήμερα, το αύριο ή τη δική τους την προσωπική, τα δικά τους τα προσωπικά μικροσυμφέροντα. Ήταν άνθρωποι με ένα όραμα. Αυτοί δεν υπάρχουν πια. Τώρα, σήμερα πώς γίνονται τα συμβούλια υπουργών, ουσιαστικά από το 2004, έρχονται οι υπουργοί, κάνουν μια παρέμβαση που είχαν γράψει άλλοι για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μετά φεύγουν για δίθεν διμερείς συναντήσεις, χωρίς να παρακολουθούν τι λένε οι άλλοι συνάδελφοί τους. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα, όχι μόνο ευρωπαϊκό, είναι της ανθρωπότητος. Κανείς πολιτικός δεν ακούει τι λέει ο άλλος. Όλοι ασχολούνται με το τι λένε μόνοι τους. Και υπάρχει παγκοσμίως μία έλλειψη ενός διαλόγου που οδηγεί σε μια αμοιβαία κατανόηση των προβλημάτων του πλανήτη μας. Τώρα, η μεγάλη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η στρατηγική της Λισαβόνας, που είναι άλλο από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή είχε καθιερωθεί, αυτή υιοθετήθηκε το 2000 και είχε σαν στόχο να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση την πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο μέχρι το 2010 με καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Το 2009 όλοι ομολόγησαν ότι η στρατηγική απέτυχε. Το 2000 οι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ήσαν 20 εκατομμύρια, το 2013 ήσαν 26.200.000 σύμφωνα πάντοτε με την Eurostat. Και τιμωρήθηκε κανείς γι' αυτό? Όχι.
Τώρα πάμε λίγο στην Ελλάδα. Τρεις ήταν οι λόγοι που όθησαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να προωθήσει την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟ. Πρώτος ήταν η διασφάλιση της δημοκρατίας μετά από την επταετή χούντα. Και υπενθυμίζεται εδώ ότι η δημοκρατική τότε ΕΟΚ καταπολέμησε τη στρατιωτική δικτατορία με όλα τα μέσα, παγώνοντας τη Συμφωνία Σύνδεσης και το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο σε αντίθεση με τον ΝΑΤΟ που την υποστήριξε. Ας δούμε λοιπόν, ο Ξενοφόνο, ο Ζολώτας, στο βιβλίο του που είχε εκδώσει το 1978, αναφέρθηκε στη θετική συμβολή της Ελλάδος στην ΕΟΚ και προσδιορίσε τρεις τομείς όπου η Ελλάδα είχε συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων κρατών μελών. Ο ρηκτός πλούτος, η γεωγραφική θέση με εύκολη πρόσβαση στη Μέση Ανατολή και η εμπορική ναυτιλία. Όταν ενταχθήκαμε το 1981, είχαμε μια δυνατή βιομηχανία με αιτήσια ανάπτυξη της τάξης των 7,4%. Μια δυναμική γεωργία με αυτάρκεια στα περισσότερα προϊόντα και με 24,2% του πληθυσμού να ασχολείται μαζί της. Μετά την ένταξή μας, αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε την παραγωγή χάλιβος, μια και υπήρχε υπερπαραγωγή στις χώρες της ΕΟΚ. Καταργήσαμε την βιομηχανία παραγωγής αυτοκινήτων μας, περιορίσαμε την παραγωγή ελαιολάδου μας, μια και υπήρχαν οι λίμνες ελαιολάδου της Ιταλίας ουσιαστικά τότε στην ΕΟΚ. Αναδιορθώσαμε την γεωργία και μειώσαμε το ποσοστό του πληθυσμού που εργαζόταν εκεί. Και στο τέλος μείναμε μόνο με το τουρισμό. Και για πολλά χρόνια, με την αγορά πολεμικών εξοπλισμών, απασχολούσαμε τους Γερμανούς, Γάλλους και Βέλγους εργάτες στο τομέα αυτό, οι οποίοι διαφορετικά θα ήσαν άνεργοι. Βεβαίως, τα κοινοτικά κονδύλια βοήθησαν την ανάπτυξη της χώρας και πολλά έργα υποδομής έγιναν. Η γεωργία βοηθήθηκε, αν και είναι άγνωστο πόσα ποσά πήγαν πράγματι στο σκοπό τους. Την πρωτοχρονιά του 2002 μπαίνουμε στο Ευρωζώνη και αρχίζουν τα προβλήματα που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 και μετά από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Μαδρίτη και το Λονδίνο άρχισε να αυξάνεται το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέτρα που είτε επιβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη ΣΥΠΑ είτε τα υιοθέτησε με δική της πρωτοβουλία. Αποτέλεσμα των μέτρων αυτών είναι η συνεχής παρακολούθηση του ευρωπαϊκού λαού από τους κρατικούς μηχανισμούς της για την προστασία της πατέρα. Τώρα πάμε στην ελληνική οικονομική κρίση. Υπογράψαμε τη Δανειακή Σύμβαση το Μάιο του 2010 για να μπορέσουμε, μας λένε, μετά από μέτρα λιτότητος, αναδιάρθρωση του κράτους και αναπτυξιακών πολιτικών, να μειώσουμε το δημόσιο χρέος που το 2009 ήταν 129% του ΑΕΠ ή 299 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά από δύο μνημόνια και λαθασμένη πολιτική τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων, η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα καταστροφής. Η Ελλάδα δανείστηκε ένα συνολικό ποσό 191 δις από το 2010 μέχρι τέλος του 2013. Και όχι μόνο το δημόσιο χρέος δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε σε 175% σε ποσοστό ΑΕΠ ή σε 321 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανεργία από 470.620 άτομα το 2009 έφτασε στο τέλος του 2013 σε 1.374.054 άτομα. Οι λόγοι αποτυχίας των μέτρων οφείλονται κυρίως στο ότι δεν λήθηκε υπόψη ο ανθρώπινος παράγων, ο παράγων άνθρωπος. Ο Έλληνας πολίτης αγνοήθηκε εντελώς και σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα μια άνευ προηγουμένου κοινωνική καταστροφή και παρά την παραδοχή των λαών τους, των λαθών τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθούν την εφαρμογή της ίδιας λαθασμένης πολιτικής, η οποία έχει αποδειχθεί καταστρεπτική. Τώρα, το ΕΠΑΜ έχει μια απάντηση σε όλα αυτά. Και είτε, όπως σας είπα στην αρχή, είναι το μόνο κόμμα που έχει απάντηση σε
όλα αυτά. Και στα πλαίσια των το περασμένο μήνα και αυτό τον μήνα είχαμε συναντήσεις με τους πρέσβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, στους οποίους παρέδωσα και μια επιστολή του Δημήτρη Καζάκη, σαν Γενικού Γραμματέα του ΕΠΑΜ, που εξηγούσε την θέση της. Η επιστολή αυτή αναφερόταν στα λαθασμένα μέτρα και επίσης αναφερθήκαμε στη κατάφορη παραβίαση της ίδιας της συνθήκης της Λισαβόνας. Τα άρθρα 2 και 3 έχουν παραβιαστεί. Το άρθρο 2 αναφέρει ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητος, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλοι μας, σαν Έλληνες, ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν στην χώρα μας σήμερα. Το άρθρο 3 αναφέρει ότι η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της. Βλέπουμε πολύ καλά πως προάγεται η ευημερία του ελληνικού λαού με την πτώχεια. Τα άρθρα 145 με 150 αναφέρουν για την απασχόληση, παραβίαση. 151 με 166 κοινωνική πολιτική, ανύπαρκτη. Επίσης καταρακώθηκε ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ενσωματωμένος στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και εδώ θα ήθελα λίγο να σας πω επίσης, αυτό δεν το είπα στους, ναι, το είπα στους πρέσβεις, ότι οι Γερμανοί ακτιβιστές έχουν ήδη καταθέσει μια αγωγή κατά γνώστων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για βλάβη της υγείας του ελληνικού πληθυσμού και το ΕΠΑΜ βοηθάει αυτή την υπόθεση μαζεύοντας εκατοντάδες μαρτυρικές καταθέσεις που θα υποβληθούν στη Χάγη για την ενίσχυση της αγωγής αυτής. Τώρα, εμείς προτείναμε και ανέπτυξα στους πρέσβεις ότι το ΕΠΑΜ υποστηρίζει αυτά που θα σας πω τώρα, τα οποία βεβαίως θα μπορέσουν και να αποτελέσουν μια πλατφόρμα μιας γενικότερης αντιμνημονιακής πολιτικής που ενδεχομένως τα αντιμνημονιακά κόμματα που θα σχηματίσουν μια κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν. Αυτό βασικώς το έκανα κυρίως για να τους τρομάξω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο το νομίζουν. Λοιπόν, τους είπαμε ότι θα καταγγελθεί η Δανειακή Σύμβαση του Μαΐου του 2010 που υπεγράφει μεταξύ της Ελλάδος και των κρατών μελών της Ευρωζώνης με βάση τα άρθρα 48 και 52 της Σύμβασης της Βιέννης του ΟΗΕ αναφορικά με το δίκαιο των συνθήκων. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν την ακύρωση μιας συνθήκης εφόσον χρησιμοποιήθηκε δόλος, υπήρξε σφάλμα, ασκήθηκε πίεση σε εκπρόσωπο του κράτους κτλ. Παράλληλα με αυτό, η Ελλάδα θα ζητήσει αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ζημιές που προκάλεσε. Η ζημιά στη χώρα, σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς του ΕΠΑΜ, ανέρχεται στο ύψος του δίθεν χρέους. Και εδώ υπενθυμίζουμε το άρθρο 41 παράγραφος 3, δηλαδή υπενθυμίζουμε, είναι μέσα στην επιστολή που έδωσα, του Χάρτου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αποκατάσταση εκ μέρους της Ένωσης τις ζημίες που του προξένησαν τα θεσμικά όργανα ή οι υπάλληλοι της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις γενικές αρχές. Τώρα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτό? Θα κάνουμε πάυση πληρωμών των τόκων που θα επέλθει με την καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και η αποζημίωση που θα δοθεί στην Ελλάδα θα μας επιτρέψει να αποκαταστήσουμε τις ζημίες και να υλοποιήσουμε τις αναπτυξιακές πολιτικές και να συνεχίσει το κράτος να λειτουργεί σαν κράτος.
Για να γίνουν όμως αυτά, θα πρέπει η Ελλάδα να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη για να μπορέσει να εφαρμόσει μια υποφελής οικονομική πολιτική που δεν μπορεί να κάνει τώρα όντας στην Ευρωζώνη. Η προτινόμενη λύση δεν θα είναι εύκολη στην εφαρμογή της, αλλά είναι οπωσδήποτε καλύτερη από την εσφαλμένη πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα και που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Και ευτυχώς, το είπα και αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, το ΕΠΑΜ, που υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση. Τώρα, αυτά είπα εγώ, τα ανέπτυξα. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των πρέσβεων? Πολλοί μόνο ακούσανε. Ένας πρέσβης μου είπε, μα λέει, αν φύγετε από την Ευρωζώνη, πώς θα πληρώσετε το χρέος? Του λέω, και απήντησα ότι θα καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση, οπότε δεν θα έχουμε χρέος. Οπότε μπορούμε πολύ άνετα να φύγουμε από την Ευρωζώνη και να συνεχίζουμε την οικονομική μας ανάπτυξη. Ένας άλλος πρέσβης μου είπε, και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποζημιώσει την Ελλάδα για τα σφάλματα της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή τώρα οι Ευρωπαίοι αρχίσουν και το ρίχνουν στα καθεστώτα των Αθηνών, λέγοντάς μου ότι εσείς ζητήσατε το τιμόνιο, ο πρωθυπουργός σας είναι ανεξάρτητος, είναι ελεύθερος, μπορεί να διώξει τη Τρόικα όποτε θέλει. Δεν βλέπω για ποιο λόγο ο λαός μου, είπε ένας πρέσβης, να κληθεί να πληρώσει τη ζημιά. Εκεί του απήντησα, του πρώτα απ' όλα, δεν θα είναι ο λαός σου που θα πληρώσει τη ζημιά, θα είναι οι τράπεζές σου που θα πληρώσουν τη ζημιά. Και εκεί ο πρέσβης μου είπε το εξής, λέει, ναι, αλλά τις ζημιές στις τράπεζες εμείς τις βάζουμε στο προϋπολογισμό μας. Και του είπα, ντροπή σας τότε, δεν μπορείτε να βάζετε τις ζημιές των τραπεζών σας να πληρώσει ο λαός σας. Είναι εντελώς αντιδημοκρατικό και έρχεται σε κάθε αντίθεση με την Ευρώπη των λαών. Δεν απάντησε σε αυτό. Αλλά βρήκανε την όλη προσέγγιση μας πολύ ενδιαφέρουσα και μου είπαν ότι είσαστε οι μόνοι που έχετε μια συγκεκριμένη θέση. Και με ρωτήσανε αν έχω καταλάβει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σαν ΕΠΑΜ. Δεν προσπαθούμε όλοι μας να καταλάβουμε και κάθε τόσο αλλάζει και αυτά. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές. Δεν θέλω να σας κουράσω, διότι ο Δημήτρης ο Κυπριώτης έχει πάρα πολλά να πει. Αλλά θέλω να καταλήξω λέγοντας το εξής. Για να γίνουν αυτά, χρειαζόμαστε πολιτικούς με φαντασία και τόλμη, πολιτικοί που ενδιαφέρονται για την πρόοδο της Ελλάδος και της ανθρωπότητας και όχι για την εξουσία που τους επιτρέπει ενδεχομένως να πλουτίζουν. Τέτοιοι πολιτικοί δεν υπάρχουν σήμερα, γι' αυτό και τους δημιουργούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, άβολο και άκομψο να παίρνεις την θέση και να μιλήσεις σε αντικατάσταση εντός εισαγωγικών του Δημήτρη Παζάκη, ο οποίος πάντοτε έχει να λέει πράγματα ιδιαίτερα, πράγματα που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Παρά τα αυτά, ανταποκρινόμενοι και εμείς σε ένα αίτημα που μπαίνει κάτω από τον ίδιο τον κόσμο, καλά το είπα, μόνο Καζάκης είναι, αποφασίζουμε λοιπόν και εμείς, καιρός είναι, να ανεχθείτε λοιπόν και εσείς και άλλος κόσμος να δείτε και άλλα στελέχη του ΕΠΑΜ και να μπορέσετε έτσι να κρίνετε και αν υπάρχει και αυτό το βάθος. Γιατί είπε ο Γιάννης στην εισαγωγική του ομιλία πώς δημιουργήθηκε το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ λοιπόν έχει κάτι το καταπληκτικό σήμερα. Ένα κίνημα
και δεν θα λέω κόμμα, θα μου το επιτρέψετε αυτό, διότι μπορεί να έχει τη μορφή κόμματος για να μπορούμε να, αν θέλετε, και καταστάσεις επικίνδυνες που δημιουργούνται αν βρίσκεσαι εκτός κομματικών σχηματισμών, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι λέω, είναι ένα μέτωπο. Και είναι ένα μέτωπο που είναι ενιαίο, γιατί έχει μια ενιαία φωνή σε όλα τα στελέχη. Είναι ένα μέτωπο παλαϊκό, διότι προέρχεται από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού, δημιούργημα των πλατιών, το είπε, των μεγάλων συγκεντρώσεων. Μέσα σε μία μέρα 15 άνθρωποι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το λαϊκό κίνημα, το οποίο αμέσως ανδρώθηκε και μπήκε μέσα στην αγκαλιά του κόσμου και στην καρδιά του. Και είναι ενωμένο παλαϊκό μέτωπο, είναι μέτωπο γιατί, σας φέρνω την εικόνα της συμπαράταξης των δυνάμεων. Είναι δυνάμεις ανθρώπινες συμπαραταγμένες η μία δίπλα στην άλλη με τις ασπίδες τους και ο ένας καλύπτει τον άλλον. Ούτε μπρος ούτε πες. Ο ένας παλεύει με τον άλλον και παλεύει σε μία διαρκή αντίσταση ενάντια σε ό,τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας. Δεν θα ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα εάν ο ίδιος ο λαός δεν το είχε δημιουργήσει. Θυμάμαι εκείνο το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος που παρότρινα τότε τον Γκαζάκη και τον ανεβάσαμε τρεις άνθρωποι πάνω σε ένα σκαμνί, κυριολεκτικά σε ένα σκαμνί επάνω, για να απευθύνει με μια ντουντούκα στον κόσμο. Και όταν είδαμε χιλιάδες κόσμος να μαζεύεται σιγά σιγά, λέμε εδώ πέρα κάτι είναι. Και έτσι, αν δεν υπήρχε ο Καζάκης στο ΕΠΑΜ, θα έπρεπε ο ίδιος ο κόσμος να τον είχε ανακαλύψει. Θα έπρεπε να είχε ανακαλυφθεί πολύ καιρό πριν. Είναι κάτι το διαφορετικό και σας το λέω, όχι γιατί θέλω να πενέσω εγώ τον Καζάκη και δεν έχει ανάγκη αυτής της περάσπισης για αυτόν τον λόγο. Αλλά έτσι ακριβώς είναι. Βάθος γνώσεων, βάθος επιχειρημάτων που δεν μπορεί να σταθεί εύκολα τίποτα μπροστά του. Γι' αυτό και τα επιχειρήματα τα οποία, τα προτάγματα τα οποία έχει το ΕΠΑΜ είναι πολύ μελετημένα, είναι ικανά να βγάλουν τον τόπο από την κρίση. Ας έρθουμε όμως στο σήμερα, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που ζητάει και δικαιολογημένα το ζητάει, είναι καλά όλα αυτά, ο πρέσβης τα είπε πάρα πολύ ωραία. Ιστορικά αναφέραμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την τότε ΕΟ, πώς εξελίχθηκε, πού βρέθηκε. Το θέμα είναι πού βρισκόμαστε σήμερα και τι λύσεις έχουμε στα χέρια μας. Διότι το θέμα είναι αυτό. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Και εδώ ο κόσμος θέλει απλά πράγματα. Νομίζει ότι θεωρεί, πιστεύει, και εμείς το πιστεύαμε στην αρχή, ότι ξέρεις, είναι τα πράγματα σε μια ομαλή κατάσταση και εντάξει ρε παιδί μου, θα γίνουν εκλογές, θα έρθει ένα κόμμα, θα πάρει κάτι άλλο, θα μας δώσει κάτι άλλο, θα τη βολέψουμε. Θα αναθέσουμε λοιπόν πάλι την τύχη μας σε κάποιον να λύσει το πρόβλημα για μας. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και όχι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο αυτό το περιβάλλον. Αλλά ξεκινάει από τους κρίκους εκείνους της αλυσίδας που αν σπάσουν θα σπάσει όλο το οικοδόμημα που έχει χτιστεί τόσα χρόνια. Οικοδόμημα το οποίο με τόπο οι ίδιοι οι λαοί το έχουν φτιάξει. Βρισκόμαστε λοιπόν στο μέσο μιας σοβαρής φουρτούνας. Είναι οικονομική, πολιτική, κοινωνική, ηθική. Αυτά τα έχουμε μάθει ψωμοτήρι. Για να το πάμε λίγο να το εστιάσουμε. Τι είναι η ισχύς ενός κράτους, να το σκεφτούμε, είναι ένα γινόμενο το οποίο αποτελείται από την οικονομία του, από την διπλωματία του και τη στρατιωτική του ισχύ. Αυτό αποτελεί την ισχύ ενός κράτους. Για να το πάμε λίγο στην αρχαιότητα να δούμε τι έλεγε ο μεγάλος γεωπολιτικός ο Θουκυδίδης. Έλεγε, οι πυλώνες ισχύος ενός κράτους είναι η οικονομία του, είναι ο πολιτισμός του, είναι η παιδεία του και αυτά τα πράγματα και η ιστορία του. Πεςτε μου λοιπόν αυτά σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα. Πού οδηγούνται, εκεί που λέει ο Θουκυδίδης. Δηλαδή, οι ισχυροί προσπαθούν αυτά να τα δημιουργήσουν ένα χυλό και το χυλό να το πετάξουν. Πεςτε μου λοιπόν τώρα εσείς ή σκεφτείτε αν ένα από αυτά τα στοιχεία σήμερα στην Ελλάδα, σήμερα στον κόσμο έτσι όπως θα ζούμε, βρίσκεται σε μια κατάσταση καλή. Όλα βρίσκονται πεταμένα. Όλα βρίσκονται σε μια κατάσταση κοινού. Και έτσι κινδυνεύει η χώρα μας. Χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογήσουμε, αλλά έτσι είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να το αντιληφθούμε. Από χώρα να γίνουμε χώρος διελεύσεως. Είναι χώρος των οποίων θα διέρχονται, θα κάνουν ό,τι κάνουν εδώ πέρα και οι ήλωτες
θα προσπαθούν να βολέψουν αυτόν τον ξένο κόσμο. Δεν έχουμε να πάμε μακριά. Ας δούμε στην υποσαχάρια Αττική, θα πει κανείς, μα τώρα η υποσαχάρια Αττική, Αφρική μας λες τώρα. Για δούμε όμως και άλλες κράτης, άλλα κράτη ανεπτυγμένα. Ας πάμε στη Βραζιλία, ας πάμε στις Μαλαισίες, ας πάμε σε όλα αυτά τα κράτη να δούμε. Που έχουν μια ανάπτυξη της τάξης του 4-5-6%. Ναι, εντάξει, την έχουν. Για να δούμε όμως ο πληθυσμός, ο γηγενής τους πώς ζει. Διότι αυτό έχει σημασία. Το να έχει μια ανάπτυξη αύριο εδώ η χώρα, την οποία θα δημιουργήσουν οι μεγάλοι επενδυτές και όλος ο κόσμος να είναι ήλωτας μέσα εκεί, η ΔΕΗ νέα γενιά να βρίσκεται στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Πώς θα φύγουμε τώρα από αυτή? Πρέπει να αντιστρέψουμε αυτούς τους όρους. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά δεν είναι δύσκολο όταν 440 νόμοι της οικονομίας έχουν όλοι αλλάξει εκβάθρο. Είναι πολύ δύσκολο όταν δεν μπορεί να κινηθεί πλέον ο κόσμος έξω, ο άνθρωπος έξω, ο οποιοσδήποτε που χρωστάει τις 5.000 και ακόμα παρακάτω και συλλαμβάνεται για χρέη. Αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση έχουμε βρεθεί. Και όχι μόνο αυτό, να έχουν περιέλθει η κυριότητα του κράτους να έχει παραδοθεί, έτσι, λόγω ασυλίας, δηλαδή κάτι το τρομερό που το έχουμε περάσει στα ψηλά. Δηλαδή έχουμε πάθει τέτοια ανοσία, έχουμε πάθει και δεν καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει. Δεν το αντιλαμβανόμαστε. Μάλλον αυτή η τηλεόραση έχει κάνει τόσο πολύ ζημιά που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ή πιστεύουμε ακόμα, εντάξει, θα φτιάξει το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Δεν χάθηκε ο κόσμος, σαν δώσαμε την κυριαρχία που παραχωρήσαμε την κυριαρχία μας. Και όμως πάρα πολύ σοβαρά πράγματα έχουν συμβεί. Και όλα αυτά στο αγγλικό δίκαιο. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει εδώ πέρα? Θα πρέπει σταδιακά να αλλάξουν. Υπάρχει λοιπόν εδώ λύση. Μας λένε μονόδρομος. Και όντως έτσι είναι. Εάν ακούσουμε λοιπόν τις θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στην ουσία αυτό είναι. Ακούμε μονόδρομο. Διότι ο ένας διαπραγματεύτηκε στο Ζάπιο και ο άλλος θα διαπραγματευτεί όταν θα έρθει η ώρα. Πού υπάρχει διαφορά? Βεβαίως υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα που αρνείται, ας πούμε, να μπει και στην παραμικρή αλληλήση. Μας βάζουν επομένως τις ταξικές μας διαφορές, μας βάζουν ένα σωρό πράγματα όταν η χώρα βρίσκεται στην κυριολεξία υποκατοχή. Μα τι κατοχή θα μου πεις τώρα εδώ πέρα? Άμα πούμε έξω τώρα μια βόλτα, θα δούμε τον κόσμο να διασκεδάζει, να πίνει, να κάνει. Φαινομενικά στοιχεία τα οποία πράγματι έτσι είναι. Και τα οποία δεν τα αντιλαμβανόμαστε για έναν ακόμα λόγο. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την κατάσταση. Μα πώς θα την αντιληφθούμε όταν βρισκόμαστε σε ένα μέρος ευλογημένο του πλανήτη που λίγο μια βόλτα να κάνεις, ένα σουβλάκι να φας και αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία? Δυστυχώς ξεχνάς πάρα πολύ εύκολα. Πάνω λοιπόν σε αυτή την κατάσταση έρχονται και κτίζουν ψέματα. Ψέματα ελπίδας. Συνεχώς ελπίδα. Μέχρι χθες είπαν ότι φτιάξανε, ότι τα βρήκανε με την Τρόικα. Όλα τα βρίσκουν. Από το 2010 μέχρι σήμερα τα βρίσκουν με την Τρόικα. Θα έρθουν, δεν θα έρθουν άλλα μέτρα και πάει λέγοντας. Και περιμένουμε τώρα τις εκλογές. Για να έρθει ο κόσμος, οι μισοί να τους αναγκάσουν να μην πάνε να ψηφίσουν, άρα να έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες κομματίδια από την άλλη πλευρά και έτσι να μπορέσουν με τρίκ, με ποτάμια και ριάκια να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα στάθος και μια αντιπολίτευση η οποία δεν κινείται. Λύση υπήρχε, βεβαίως υπήρχε και πάντοτε υπάρχει. Υπάρχει άμεσα τώρα. Την έχουμε πει εξ αρχής. Δεν την είπαμε δηλαδή χθες, την έχουμε πει από την αρχή της κρίσης. Πάρα πολύ εύκολα, αν ήθελαν τα λεγόμενα αντιμνημονιακά κόμματα, διότι το να δηλώνεις ότι είσαι αντιμνημονιακός ή κατά δήλωσή σου να λες ότι είσαι αριστερός ή κατά δήλωσή σου να λες δεξιός, δεν μου λέει τίποτα. Οι πράξεις δείχνουν τι είναι ο καθένας. Εάν λοιπόν όλοι αυτοί τότε, το 2012, στη μεγάλη συγκέντρωση του Συντάγματος, πολύ μεγάλη συγκέντρωση, χιλιάδες κόσμους, να μην πω ότι φτάσανε το εκατομμύριο, με ένα και μοναδικό αίτημα, να βγουν μέσα, να αφήσουν τα έδρανα και να βγουν μέσα από τη Βουλή οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης που λέγανε ότι θέλουν να ρίξουν αυτό το καθεστώς, θα είχαν τελειώσει τα πράγματα. Δυστυχώς προέβαλαν ότι αυτό το πράγμα είναι απέναντι στους θεσμούς. Ποιους θεσμούς? Αυτού που το ίδιο το κοινοβούλιο τους έχει καταρακώσει. Δηλαδή με 23 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή ούντα
κανονικά, κανονικά δεν έχει, δεν έχει, πιστεύω, τόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αν ψάχνουν δεν έχουν βγει. Αναγκαστικές τέτοιες πράξεις δεν έχουν βγει και όμως καθόντουσαν και να δέχονται αυτό το πράγμα για να μην δίθεν οι θεσμοί. Μόνο έφτανε για να μπορέσει στη συνέχεια ο κόσμος να οδηγηθεί σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που θα έχει ένα και μοναδικό σκοπό να φέρει τον κόσμο, να φέρει την Ελλάδα σε μια νέα συντακτική εθνοσυνέλευση. Και γιατί φωνάζουμε για νέα συντακτική εθνοσυνέλευση και δεν λέμε για αλλαγή συντάγματος? Βεβαίως η συντακτική εθνοσυνέλευση θα ψηφίσει το νέο σύνταγμα για να κλείσει αυτό το μαγαζί, διότι είναι πλέον τόσο καταβαραθρωμένο, τόσο πολύ καταχρεωμένο, τόσο πολύ δεμένο από τους νόμους που του έχουν βάλει απ' έξω, που δεν μπορεί να συνεχίσει. Χρειάζεται ένα νέο κατάστημα με νέους ιδιοκτήτες, τους οποίους θα ορίσει ο ίδιος ο λαός. Δηλαδή, πηγαίνουμε στη βάση της λύσης που είναι ο ίδιος ο λαός. Αν αυτός δεν μπορέσει να συγκροτηθεί από μόνο του πρωτογενός, μην περιμένουμε τίποτα. Και το ερώτημα πάντοτε που μπαίνει είναι: καλά, και ποιος θα το κάνει αυτό ή πώς θα γίνει αυτό? Ψάχνουμε όλοι να βρούμε τον ηγέτη. Τώρα ποιος απ' έξω μου έλεγε, εδώ ένας φίλος που βρίσκεται εδώ πέρα, ψάχνω να βρω έναν ηγέτη που να έχει, λέει, έτσι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Διότι και αυτό να βρούμε τον ηγέτη, και αυτός να βγει μπροστά, και αυτός θα μας δουλέψει. Εμείς λοιπόν, ως επάνω τι λέμε? Ο ίδιος ο λαός πρέπει να οργανωθεί, να δείξει τη δύναμή του, να σηκώσει το ανάστημά του. Δεν είναι δυνατόν να παθητικά να δέχεται. Σηκώνει ανάστημα. Και τότε, αφού σηκώνεις ανάστημα, προχωρούμε στο επόμενο βήμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το πούμε πάρα πολύ εύκολα ότι το επόμενο δοκιμάζει παντιοτρόπως όλες τις μεθόδους αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην καλύτερη περίοδο ως κίνημα που έχει 107 οργανώσεις σε όλη τη χώρα. 47 οργανώσεις στο εξωτερικό. Και είναι ετοιμοπόλεμες, μικρές μεν, αλλά έτοιμες πάντοτε στο λαό να σταθούν δίπλα στον κόσμο. Δείχτε μου λοιπόν ποιος μπορεί σήμερα, ποια κίνηση σήμερα, ποιο κόμμα σήμερα έχει οργανωμένες δυνάμεις? Κανένας. Περιμένουνε, έχουν ψηφοφόρους. Ψηφοφόρους απελπισμένους και όχι οργανωμένους. Διότι εδώ χρειάζεται οργάνωση. Αν δεν οργανωθείς. Και δεν λέμε έλα στο ΕΠΑΜ. Εμείς δεν είπαμε ποτέ σε κανέναν έλα σε εμάς με το ζόρι. Λέμε πήγαινε και οργανώσου στη γειτονιά σου. Πήγαινε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο. Σήκω. Πλέον είναι καιρός να σηκωθείς. Μην αφήνεις άλλο να σου τρώνε τις άρκες σου. Αν δεν το κάνουμε αυτό, μην περιμένουμε τη λύση. Διότι θα γίνουμε διεθνείς καρπαζόης πράκτορες. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε τη νέα γενιά να φεύγει συνεχώς στο εξωτερικό ή να κάθεται στην άκρη και να λέει λύστε τα. Και έχουν δίκιο. Δεν έχουν δίκιο οι νέοι όταν τους δημιουργήσαμε εμείς όλη αυτή την κατάσταση. Λύστε τα. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέους ανθρώπους, νέες ιδέες, νέα προγράμματα, νέο ξεκίνημα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι όπως είναι σήμερα. Παρά τα αυτά, δοκιμάζουμε και εμείς τις δυνάμεις μας μέσα στον ελληνικό λαό. Διότι και λέμε, θα κατέβουμε και στις εκλογές. Διότι έρχονται και καλά, εσείς αυτό δεν είσαστε ακόμα, γιατί θα κατέβουμε. Όχι. Θα παλέψουμε με όλα τα μέσα τα οποία μπορούμε και έχουμε στη διάθεσή μας. Όταν δημιουργήσαμε στις 30 Δεκεμβρίου, 31 Δεκεμβρίου, Νοεμβρίου, μία Δεκεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, τη Διεθνή Συνάντηση των Αθηνών, δεν έγινε τίποτα περισσότερο παρά να έρθουν 30 κινήματα με παρόμοια προτάγματα από το εξωτερικό και να κάνουμε τη Συνάντηση των Αθηνών. Τι είδαμε τότε εκεί? Είδαμε ότι υπάρχει ένας κόσμος και έξω στην Ευρώπη που έχει τα ίδια προβλήματα μαζί μας. Με αυτούς ψάχνουμε να ενωθούμε, με αυτούς ψάχνουμε να δημιουργήσουμε νέες κινήσεις μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Συμμετέχουμε λοιπόν στις ευρωεκλογές και αυτό έχει μία σημασία. Για ποιο λόγο? Πως ένα κόμμα το οποίο λέει ότι δεν έχει βάλει σαν προταγμά του πλέον το διαχωρισμό του τόσο από την ΟΝΕ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια δεύτερη φάση συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές μας? Εάν δούμε τον αριθμό των κομμάτων έξω στην Ευρώπη και τον ευρωσκεπτισμό που έχει αναπτυχθεί, 1/3 του κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού θα αλλάξει. Δεν μπορούμε να μείνουμε λοιπόν εμείς απαθείς σε μια τέτοια κίνηση. Πρέπει μέσα από εκεί πέρα να δούμε τις δυνατότητες πώς μπορεί έστω και με αυτόν τον τρόπο να γίνουν κάποιες τουλάχιστον αλλαγές θεσμικού επίπεδου. Εμείς πιστεύουμε ότι αλλαγή δεν γίνεται οριστική αλλαγή μέσα από εκλογές. Είναι πεποίθησή μας αυτή. Όμως μια ελληνική επανάσταση δεν είναι εύκολη και να γίνει. Θέλει πλειοψηφίες, θέλει ανθρώπους οι οποίοι
έχουν τα κότσια, μπαίνουν μπροστά, έχουν υπομονή και έχουν επιμονή. Εμείς επιμένουμε και σε αυτό το τομέα. Έτσι λοιπόν, θα προχωρήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα δούμε πάντοτε τον ελληνικό λαό. Κάνουμε αγώνα και βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση την οποία και ο ίδιος αποδέχεται. Βλέπει. Τώρα τα θέματα είναι τα προτάγματα που είπαμε. Τα ανέφερε προηγουμένως στην εισαγωγικά ο Γιάννης. Και τα ερωτήματα που μπαίνουν κυρίως πάνε στο νόμισμα. Εάν είναι δυνατόν να είναι πολύ εύκολη η αλλαγή του νομίσματος. Αλλά εμάς δεν είναι το νόμισμα το πρώτο. Έτσι. Είναι ένα από τα κομμάτια εκείνα, τα οποία είναι το εργαλείο εκείνο που δίνει τη δυνατότητα της ανάπτυξης. Είναι όπως να το πούμε, πώς είναι ας πούμε η σημαία σου και λες παλεύω για τη σημαία μου, παλεύω για την εθνική μου κυριαρχία. Πώς μπορεί να υπάρξει εθνική κυριαρχία όταν δεν έχεις εθνικό νόμο. Όταν σου ελέγχουν την οικονομία κατευθείαν απ' έξω. Αμέσως μπαίνουν τα ερωτήματα, αν είναι εύκολο, αν μας κάνουν πόλεμο. Όλα αυτά είναι απαντημένα. Δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό εμείς ότι δεν θα προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα μπροστά. Όμως το πρώτο και το κυριότερο. Μπορούμε να προχωρήσουμε με το χρέος που υπάρχει. Θυμόσαστε, για θυμηθείτε λίγο, βάλτε τον εαυτό σας να θυμηθεί τι έλεγαν εξ αρχής. Ότι το χρέος δεν είναι το πρόβλημα, το έλλειμμα ήταν. Το θυμόσαστε πολύ καλά. Και για το έλλειμμα γινόταν η φασαρία και άντε να κάνουμε και το PSI μετά να κατεβάσουμε και το χρέος και το χρέος αύξανε και θα αυξάνει. Γιατί έχει ένα πρόβλημα το ίδιο το νόμισμα που είναι από την πρώτη στιγμή που εκδίδεται είναι χρεωστικό για τα κράτη. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικό να μην αναγνωρίσουμε αυτό το χρέος και δεύτερον να μην το πληρώσουμε. Από εκεί πέρα τρίτη στην κατηγορία μπαίνει το νόμισμα για να μπορέσουμε να έχουμε την αυτόνομη αυτή ανάπτυξη που ζητάμε. Δεν μπορούν να μην τιμωρηθούν όμως οι ένοχοι. Φτάσαμε την πατρίδα σε αυτόν τον εξευθυλισμό. Είναι δυνατόν να το ανεχθούμε αυτό να μείνουν έτσι για να φτάσουμε στο τελευταίο που είναι η εφαρμογή δημοκρατίας. Γιατί έχουμε κατ' επίφαση δημοκρατία χωρίς να υπάρχει δημοκρατία. Και η δημοκρατία επιτυχάνεται μόνο τελειωτικά και μόνο μέσα από μια, είπαμε, συντακτική εθνοσυνέλευση. Υπάρχουν βήματα ενδιάμεσα. Υπάρχει ο αντικειμενικός σκοπός, αυτός που είναι ο τελευταίος, να δημιουργηθεί ένα νέο κράτος εξ αρχής, όπως υπήρξαν οι τρεις προηγούμενες συντακτικές εθνοσυνελεύσεις και να έχουμε μια καινούργια, ένα καινούργιο ξεκίνημα. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Ενδιάμεσα υπάρχουν οι ενδιάμεσοι στόχοι μας, τους οποίους προσπαθούμε σιγά σιγά να τους καταλαμβάνουμε. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει ήδη καταλάβει ότι τον οδηγούν σε εντελώς αδιέξοδα. Όμως όλα εξαρτάται και όλα είναι στα χέρια του. Οι εκτιμήσεις δεν είναι καλές και για τη χρονιά που έρχεται. Είμαστε σίγουροι ότι το ξεπούλημα θα συνεχιστεί αυτή της χώρας. Έχουμε περάσει πλέον σε καταστάσεις τα σπίτια να χάνει ο κόσμος. Κάθε ένα λεπτό, κάθε 30 δευτερόλεπτα καταγράφεται και μία δημοπράτηση, κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε σε ποια σημεία έχουμε φτάσει. Πού θα συνεχιστεί αυτό. Ή θα φουντάρει ο κόσμος και δεν πρέπει να το κάνει αυτό, ή θα πρέπει να αντισταθεί. Λύση ενδιάμεση δεν υπάρχει. Όσοι νομίζουν, γιατί τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε περάσει την κατάσταση να προσπαθεί η μία τάξη να τα βάζει με τη άλλη. Οι δημόσιοι υπάλληλοι να προσπαθούν να κρατήσουν αυτά τα λίγα και κεκτημένα. Και του λέει καλά είναι και έτσι. Μην μιλάς. Και στο τέλος θα χάνουν τη δουλειά τους. Ιδιωτικοί υπάλληλοι, όλος ο ιδιωτικός χώρος κατακριμνίζεται. Και δεν κλείνει μια επιχείρηση. Κλείνοντας η επιχείρηση φέρνουν ολόκληρες οικογένειες από μέσα. Ο ΑΕ, κοιτάξτε τι κάνει. Δεν δίνει ασφάλεια. Δηλαδή τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Νομικά κυνηγάμε τα θέματα. Με τον κόσμο τα κυνηγάμε τα θέματα. Εκλογικά κυνηγάμε τα θέματα. Όλα αυτά μέσα μαζί πρέπει να τα παλέψουμε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή εάν πρωτογενώς δεν πάρουμε τα χέρια, την κατάσταση στα χέρια μας. Εμείς το έχουμε πιστέψει. Έχουμε σηκώσει ανάστημα. Δεν είμαστε όμως αυτοί η δύναμη εκείνη ή αρκετή που χρειάζεται και αυτό προσπαθούμε να πολλαπλασιάσουμε ρίχνοντας αυτό τον σπόρο, αυτή την αγωνία μας να την φέρουμε και στον υπόλοιπο ελληνικό λαό και ευτυχώς βρίσκεται μια καλή ανταπόκριση. Βεβαίως το πρόγραμμα έλεγε το πρόγραμμα των 100 ημερών, όμως για μια κυβέρνηση εθνικού λαϊκού μετώπου. Είναι 25 μέτρα, είναι 25 δέσμες μέτρων.
δεν είναι πανάκια αυτά τα μέτρα και ούτε μπορεί κανείς μέσα σε 100 μέρες να μπορέσει να λύσει αυτά τα προβλήματα. Είναι μέτρα όμως που μέσα στις 100 μέρες αυτές πρέπει όλα να ξεχθούν μπροστά. Αν αφήσεις κάποια από αυτά έξω, αφήνεις παράθυρα ανοιχτά. Πρέπει να κλείσουν όλες οι πόρτες, να μην μπορεί κανένας να βρει χώρο να παλά. Μας προλαβαίνουν αυτή τη στιγμή οι ευρωεκλογές που μας πηγαίνουν σε έναν άλλο αγώνα, γιατί δεν ξέρουμε το πότε έχει το καθεστώς αυτό, πότε θα δεήσει να κάνει εκλογές. Βεβαίως, μόνο η πίεση του κόσμου είναι δυνατόν να εξαναγκάσει να περάσει σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να διατηρηθεί η κατάσταση με αυτό το ρυθμό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Θα πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε και να κάνουμε αυτά τα αναγκαία βήματα. Τα αριθμό, για να τελειώσω εδώ, για να μας δοθεί η ευκαιρία να, με έναν επικοδομητικό διάλογο, να περάσουμε σε επεξηγήσεις. Αναγκαία βήματα. Ανατροπή του καθεστώτος. Πώς? Η παρέτηση της κυβέρνησης γίνεται με δύο τρόπους. Ή ο πρώτος που σας είπα εγώ, ότι πρέπει να φύγουν από μέσα από τη Βουλή, να αναγκάσουν να παραιτηθεί η κυβέρνηση, ή πάμε μέσω των εκλογών, αν είναι δυνατόν να γίνει, και μέσα από εκεί πάλι να περάσουμε σε μια νέα κατάσταση. Η προσωρινή κυβέρνηση ή η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας, όπως τη λέμε εμείς, είναι ένα κομμάτι δεύτερο, το οποίο θα μας οδηγήσει, ούτως ώστε με μία συγκεκριμένη αποστολή αυτή η Επιτροπή ή αυτή, αν θέλετε, η προσωρινή κυβέρνηση, να προετοιμάσει τη συντακτική εθνοσυνέλευση. Δηλαδή, να προετοιμάσει με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πώς θα πάμε σε νέο σύνταγμα. Αυτό είναι πεπερασμένη αποστολή της. Για να αρχίσει η διαδοχή του κράτους. Αν δεν έχουμε διαδοχή του κράτους και πάμε σε συνέχεια όπως είναι, πάλι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Το δόγμα εξωτερικής πολιτικής και της αποτρεπτικής στρατιωτικής πολιτικής είναι για να ισχυροποιήσουμε αυτό το οποίο έχει χαθεί σήμερα. Τα είπε ο πρέσβης, δεν χρειάζεται τώρα να επαναλάβουμε τίποτα. Χρειάζεται νέα στρατηγική για το κράτος μας. Πού εξαντλείται σήμερα αυτή η στρατηγική, η εθνική στρατηγική του κράτους μας, ποια είναι σήμερα, πώς θα πάρουμε την επόμενη δόση. Εάν ένα κράτος λοιπόν μπορεί με αυτή τη στρατηγική να προχωρήσει και δεν βάζει ως πρωταρχικό στόχο την ευημερία του λαού και την ανάπτυξή του, πώς θα προχωρήσουμε. Και τέλος, η αναγέννηση όλη αυτή της εξωτερικής πολιτικής όπως την ανέφερε, χωρίς να είμαστε προσιλωμένοι μόνο στους θεσμούς οι οποίοι ήδη υπάρχουν και στην διεθνή αυτή ελίτ, αλλά να πάμε και να βοηθήσουμε αυτούς που μας βοηθάνε. Δηλαδή, να κάνουμε και να ανήκουμε μόνο στους εαυτούς μας. Σας ευχαριστώ. Να το κάνει κάποιος άλλος τώρα, έτσι. Δηλαδή, να μπορέσει ένας φορέας να το κάνει, παραδείγματος χάρη. Κάνουν άλλες κινήσεις. Θα μπορούσε και αυτό να γίνει. Δεν το έχω εγώ υπόψη με αυτό τι έκανε η Ιταλία. Ίσως είναι ενδιαφέρον. Το σημειώνω όμως, γιατί μπορεί να έχει και το ενδικό του ενδιαφέρον. Αυτή δεν πρόκειται να κάνουμε. Να το ξεχωρίσουμε. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο κατηγορίες. Είναι οι πατριώτες δημοκράτες από τη μία πλευρά που παλεύουν για να μπορέσουν να αποτινάξουν αυτό το πράγμα, αυτό το καθεστώς, και όλος ο άλλος ο κόσμος που συναναστρέφεται ένα καθεστώς αποτελεί κάτι άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να επιλέγουμε με ποιους πάμε. Είναι η στιγμή που πρέπει να επιλέξουμε για να κάνουμε κινήσεις τέτοιες ως κράτος, ως θεσμός, ως κυβέρνηση. Μην το περιμένετε. Να το κάνουμε μεμονωμένα
κάποιοι φορείς, μεταξύ των οποίων και εμείς, το σημειώνω και το εξετάζουμε. Να μιλήσει τι είναι. Άκουσα για το επαχθές του προϋπότητου, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει πρώτα να ρωτηθεί ο κόσμος για ποιο λόγο είναι επαχθές. Δηλαδή, τι έχω εγώ στο μυαλό μου. Παράδειγμα, πάω να ρίξω ένα μαγαζάκι, δικιά μου αποκτήση, έτσι και πέσω έξω, κάνω τα λεφτά. Αυτοί που αγόρασαν τα ελληνικά ομόλογα ήταν τεμέκρια επενδυτές. Στα κέρδη είναι άρχοντες, παίρνουν και τα bonus, τα super duper ας πούμε bonus, πηγαίνουν να γλεντάνε. Έτσι και ξαφνικά, αντί να επομισθούν τη χασούρα, καλέστηκε ευρωπαϊκά κράτη για να καλύψουν αυτό το κενό. Βέβαια, δεν καλέστηκαν, επειδή φοβούμενοι το φαινόμενο του ντόμινο, ουσιαστικά επέβαλαν στην Ελλάδα να μην χρεοκοπήσει. Η Ευρώπη επέβαλε την Ελλάδα να μην χρεοκοπήσει. Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο λόγος που κάνει το χρέος μας επαχθές. Δηλαδή, έτσι όπως ήταν τα ομόλογα πριν, θα μπορούσα να δούμε. Παιδιά, έτσι όπως είναι η κατάσταση, μετά τη Lehman Brothers και το κύμα που ήρθε, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί μετά, εκείνη την περίοδο, ουσιαστικά όλοι ψάχναν να διαπιστώ στην αγορά. Εγώ δεν ξεχνάω τους πανηγυρισμούς του Αλοκοστού του 2008 που είχε βγει και έλεγε «Έχουμε ισχυρή οικονομία, για δες και η Γερμανία και η Ολλανδία δεν μπόρεσε να καλύψει τις δανειακές της υποχρεώσεις». Και θυμάμαι και το λέω αυτό γιατί είναι ορόσημο από εκείνο το σημείο και ύστερα άρχισε η λάσπη στους financial times. Και είμαι περισσότερος ότι από εκείνο το σημείο και ύστερα επειδή ουσιαστικά έδειξε γερμανικά συμφέροντα έλεγχα. Κρύβονται από πίσω γερμανικά συμφέροντα από τους financial times. Δικιά μου εντύπωση είναι. Λοιπόν, και από εκείνο το σημείο και ύστερα βλέπεις ότι όλοι κινητοποιήθηκαν το παλαιριακό κύμα να βγάλουν την Ελλάδα εκτός αγοράς, να βάλουν κάποιον επί παραδείγματι ο οποίος ναι μεν έχει το ίδιο νόμισμα. Αλλά κοιτάξτε, δεν είμαστε το ίδιο, εμείς είμαστε πιο φερέκοι και ούτω καθεξής, αλλά στην ουσία του το χρέος είναι επαχθές και πρέπει να είναι το επιχείρημα του κυρίαρχου να πείσουμε τον ελληνικό λαό πάνω από όλα για να ξεκινήσει επάνω. Γιατί μας επέβαλαν να μην χρεοκοπήσουμε ενώ μπορούσαμε, αφού ήταν επένδυση τα ομολογά μας. Ο άλλος δεν μπορούσε να πληρώσει ποτέ, τέλειος. Έχασε την επένδυσή σου, δεν είσαι μόνο μάγκας όταν βγάζεις χέρι, να είσαι και μάγκας όταν τα κάνεις κιόλας. Αυτή είναι η ουσία για μένα. Αν αυτό περάσει σαν μήνυμα στον κόσμο, για ποιο λόγο είναι επαχθές, νομίζω πως πρέπει να σε εμπιστευτεί κιόλας. Γιατί το να λέμε όχι, απλά και μόνο βασίζουμε σε κάποιες διατάξεις, κάρτες κτλ. Σου λέει, δεν το καταλαβαίνει κιόλας, αλλά νομίζω και ο συνομιλητής σου στο εξωτερικό. Δηλαδή θα πάρουμε αυτό το κρέμα. Ότι μεγάλη με επέβαλες, μην το αποκλείσω. Έχεις ένα έξτρα διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν ήθελα διάλεξη, δεν κάνουμε ένα διάλογο, ανταλλαγή ιδέα. Δεν είναι μόνο ερώτηση μας. Όμως έχεις μια ιδέα, ας πούμε, το Brexit θα το έχει καταθέσει. Γιατί εγώ όταν άκουσα... Το κατάλαβα όμως, να δώσω μια απάντηση. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος για να αναπτύξω αυτή την όλη περί των ομολόγων. Ξέρω όμως τα εξής. Ένα χρέος είναι παράνομο και καταχρηστικό. Καταχρηστικό είναι το χρέος γιατί απλά και μόνο αν ο κόσμος δεν μπορεί, το κράτος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που χρειάζεται, δεν μπορεί και να πληρώσει. Άρα αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Μπορεί να πληρώσει μια επιχείρηση κάτι που της βάζει πάνω να πληρώσει ως φόρο. Δεν μπορεί να πληρώσει. Επικαλείται λοιπόν αδυναμία πληρωμής. Γιατί πρέπει πρωτεύοντα ρόλο τι έχει η σωτηρία του λαού. Αυτό δεν είναι ο πρωτεύον ρόλος. Η σωτηρία του λαού είναι ή δεν είναι. Αυτό το παραδέχεται το διεθνές δίκαιο. Με την έννοια αυτή λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω τώρα να μπω μέσα στην οικονομική ανάλυση, μπαίνω της ουσίας, δηλαδή της χοντρής, την οποία μπορεί να καταλάβει όλος ο κόσμος. Όταν ένα χρέος κράτους δεν μπορεί να πληρωθεί και πεθαίνει ο κόσμος του, τότε είναι καταχρηστικό. Και γιατί είναι καταχρηστικό, γιατί μου το έχεις πάρει στο πολλαπλάσιο. Κατά αυτή την έννοια δεν στο αναγνωρίζω αυτό το πράγμα.
και είναι και επαφές από την άλλη πλευρά, διότι είναι προϊόν το οποίο έχει προέρθει από συναλλαγές. Από εκεί και πέρα θα βρούμε πόσο είναι αυτό. Σε πρώτη φάση δεν το αναγνωρίζω. Έχουμε δύο κατηγορίες. Υπάρχει μια κατηγορία, παίρνω τις κατηγορίες των πολιτικών, όχι αυτές οι οποίες λένε ότι μα καλά, δεν τα πήραμε, πρέπει να τα πληρώσουμε. Υπάρχει μια τέτοια κατηγορία, οι περισσότεροι που λένε αυτό. Ακόμα το έχουν περάσει και στον κόσμο. Μα αυτά δανειστήκαμε, δεν τα πληρώσουμε. Δεν μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη λογική. Μπαίνουμε στη λογική την άλλη, τη διαπραγμάτευση. Ποιοι διαπραγματεύονται τώρα? Διαπραγματεύονται σε τι επάνω? Όταν πάω εγώ να κάνω σε μια διαπραγμάτευση, εδώ ο διπλωμάτης τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Κάνεις μια διαπραγμάτευση. Με ποιον θα την κάνεις και με ποιους όρους την κάνεις? Όταν έχεις απέναντί σου λοιπόν αυτούς τους κολοσσούς, δεν διαπραγματεύεσαι. Σε βάζουν κάτω και σε πλακώνουν στο ξύλο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων σου λέει βεβαίως. Αυτό που λένε τώρα και στην αντιπολίτευση. Βεβαίως λένε να διαπραγματευτούμε από μηδενική βάση. Πόσο καιρό θα διαπραγματευόμαστε? Κανείς δεν το λέει. Θα το βρούμε από μηδενική βάση. Και ο κόσμος μα θα πεθαίνει, θα τον παίρνουμε με τα καροτσάκια σε λίγο. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε η άλλη πολιτική τώρα. Δεν αναγνωρίζουμε αυτό το χρέος. Ελάτε να μας πείτε εάν αυτό το χρέος δεν είναι παράνομο, δεν είναι καταχρηστικό. Δεν το κάνουμε από τσαμπουκά. Το είπε πολύ καλά. Στηρίζεται σε νόμο. Δεν μπορεί να είναι στο διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατηγορία. Τώρα, εάν είναι τα ομόλογα, δεν είναι τα ομόλογα, τι έκανε η Αγγλία, τι έκανε η Γαλλία, δεν θα βρει άκρη. Είναι σίγουρο δεν θα βρει άκρη. Και το θέμα είναι πώς ο κόσμος αυτός δεν πεθαίνει. Δηλαδή αν κρατάει η καρδιά μας να βλέπουμε κόσμο να πεθαίνει, να πηγαίνει στην Αθήνα να δει τι γίνεται, η κατάσταση δεν είναι ρόδινη. Δεν είναι καθόλου ρόδινη εκεί που είναι 5 εκατομμύρια ο πληθυσμός. Καθόλου ρόδινη δεν είναι. Έτσι, δεν είναι κατάσταση, ας πούμε, που, γιατί ακόμα στην περιφέρεια δεν έχει πλησιάσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τι γίνεται. Και είναι πολύ δύσκολο και να σας μεταφέρει κανείς αυτές τις εικόνες. Λοιπόν, με αυτή την έννοια. Το κύριο Πρέσβη. Πολιτικό έστειλε. Ναι. Εγώ εδώ προσωπικά είμαι στην Ευρώπη, σαν Έλληνας, βλέπω μια πεθαμένη εδώ. Σε σύψη και μια Αμερική πεθαμένη. Λοιπόν, ποιος είναι ο πέτσης στην παγκόσμια σκακέρα, το είπε στην Ουκρανία. Εμείς, σαν ένα μικρό κράτος, να μην συνεργαστούμε με τους ανθρώπους. Μιλάτε με τη Ρωσία, έτσι. Ακριβώς. Μπορεί να μου απαντήσετε. Το γεωπολιτικό μου είναι λίγο πολύ να ξέρω 5 πράγματα. Η Γερμανία είναι η Γερμανία που ξέρετε, η Ευρώπη είναι πεθαμένη, τώρα οι Βουλγάροι σου δεν κράτουν κλπ. Δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάει μια Γερμανία που έχει στραγγαλίσει συνεχώς και δεν θα συμβαίνει στο πρόβλημα. Πες το μας. Σαν κόμμα, μπορείτε να κάνετε μια γέφυρα με αυτό το σκακέρι το μεγάλο. Αυτό το μήνυμα είναι η φιλουσία. Η φιλουσία. Ναι, τώρα. Για την Γερμανία. Γιατί έχει πέσει να τους βρει. Δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουμε στο θέμα. Γιατί η Αμερική και η Ευρώπη προσπαθούν να μας κάνουν μια δικτατορία χρήματος. Εντάξει. Και εμείς μάλλον σε τόσο βράδυ. Κοιτάξτε, όπως σας είπα στην αρχική μου παρέμβαση, υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχι, θα είναι στο υπάρχει ένα πρόβλημα της λειτουργίας της ανθρωπότητας. Δεν συνονοούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους, είτε σκοπίμως είτε όχι. Και για την ανθρωπότητα υπάρχει μία λύση. Η λύση είναι η διαγραφή του παγκοσμίου χρέους. 600 τρισεκατομμύρια δολάρια που είναι. Λοιπόν, ποιος θα μπορούσε να το κάνει, μπορούν να το κάνουν οι λεγόμενοι G7, G8, G20, αλλά δεν υπάρχει πολιτικός που έχει το θάρρος να κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να ξαναρχίσει επί νέας βάσεως. Και έχουμε προηγούμενες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από την αρχαία ελληνική συσάκθεια, το ιωβιλαίο των αρχαίων εβραϊκών κοινοτήτων που κάθε 50 χρόνια καταργούσαν τα χρέη τους, και πάμε και πιο πρόσφατα, τη δεκαετία του 70, όπου η Δύση κατάργησε το χρέος του κινήματος των αδεσμεύτων, το οποίο επέτρεψε στην Ιγκοσλαβία να κάνει την οικονομική της απογείωση.
Λοιπόν, τώρα, μπαίνουμε λίγο στο θέμα της Γερμανίας, η οποία Γερμανία ακολουθεί την ίδια πολιτική που έχει από το 1890, δηλαδή όταν είχε την αποικία της Ναμίμπιας η Γερμανία, έλεγε τα ίδια πράγματα για τους κατοίκους της Ναμίμπιας που λέει για μας σήμερα, ότι είναι τεμπέληδες, ότι δεν εργάζονται, ότι δεν αποδίδονται κτλ. Επιπλέον σφάξαν και 400.000 επειδή δεν τους πηγαίναν το 1890 στην Ναμίμπια. Αυτά είναι οι μικρές λεπτομέρειες της ιστορίας. Λοιπόν, πεταγόμαστε τώρα στην Ουκρανία, όπου εκεί έγινε ένα μεγάλο λάθος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήθελε, και πάω πάλι δηλαδή εκεί για να δούμε το θέμα της Ουκρανίας, πρέπει να πεταχτούμε λίγο πίσω στο 2006, όπου γινόταν έντονη συζήτηση και πίεση να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Και εκεί βεβαίως αντέδρασε πολύ δυναμικά η Ρωσία και είπε που δεν είναι λόγο δεν θα πει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, κυρίως διότι είναι εναντίον των συμφωνιών που είχαμε κάνει για την επανένωση της Γερμανίας και είναι εναντίον των συμφερόντων μας. Λοιπόν, δεν έχουμε πρόβλημα να γίνει μια συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε πει η Ρωσία τότε. Εντάξει, φτάνουμε τώρα. Και το λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ότι συνόδευσε τη συμφωνία σύνδεσης που θα έκανε η Ουκρανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την απελευθέρωση της Ιουλίας, που ήταν τότε η πρώτη πρωθυπουργός της Ουκρανίας. Λοιπόν, το Νοέμβριο η Βουλή, το Ράντα της Ουκρανίας, καταψηφίζει την πρόταση για να απελευθερωθεί η Ιουλία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει τότε δεν θα υπογράψουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης. Και αρχίζονται μετά οι διαδηλώσεις, όπου έγινε μια απίθανη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της διπλωματικής πρακτικής, με τη συμμεταχή του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, του Βέστερ Βέλερ, και του Γερμανού Πρέσβη, στις διαδηλώσεις, στις αντικειμενικές διαδηλώσεις. Αυτό είναι πρωτοφανές γεγονός και κανείς δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, και ήταν στις διαδηλώσεις μαζί με τον σημερινό πρωθυπουργό. Και μετά η κατάσταση πήρε την φορά που πήρε και είμαστε εκεί που είμαστε σήμερα. Αλλά υπήρχε και υπάρχει μια συμφωνία που υπέγραψε η Ρωσία με την Ουκρανία πριν από 2 χρόνια, για 50 χρόνια, για τις βάσεις στην Κρυμαία. Και η συμφωνία αυτή προβλέπει διάφορα μέτρα διαφύλαξης των βάσεων σε περίπτωση κινδύνου. Λοιπόν, και στα πλαίσια αυτά ενήργησε η Ρωσία και έγιναν αυτά τα οποία γίνανε τώρα. Προσπαθεί σήμερα απόψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντιέται σε επίπεδο αρχηγών κρατών, να πάρουν μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Και εδώ γελάμε. Δεν μπορεί να πάρει κανένα μέτρο εναντίον της Ρωσίας, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Αμερική. Δηλαδή, θα πάρουν κάτι μέτρα για θεωρήσεις, να περιορίσουν τις θεωρήσεις, να τις χωνέψουν, το οποίο αυτό εμείς θα το πληρώσουμε. Η Ελλάδα που βασίζεται τόσο πολύ στο τουρισμό της Ρωσίας, λοιπόν, και βγαίνει ο δίθεν υπουργός εξωτερικών και λέει ότι θα πάρουμε μέτρα εναντίον της Ρωσίας και πρέπει να είμαστε σκληροί κτλ. Αγνώντας την εσωτερική κατάσταση της Ελλάδος, αγνώντας ότι η Κεφαλογιάννη βρίσκεται στη Μόσχα αυτή τη στιγμή για να προσελκύσει Έλληνες επισκέπτες. Λοιπόν, το άλλο το οποίο σκέφτονται να κάνουν είναι να παγώσουν χρήματα διαφόρων επενδυτών κτλ. Μα όλο αυτό θα έρθει μπούμεραγκ στην Ευρώπη. Ο Πούτιν πολύ άνετα κάθεται και παρακολουθεί. Μα θα καταλήξω. Αυτή τη στιγμή πάμε, δηλαδή, είναι θέμα βλακείας του σημερινού καθεστώτος.
Διότι θα μπορούσαμε ανοιχτά να είχαμε, ανεξάρτητα αν έχουμε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είχαμε διαχωρίσει τη θέση μας. Και να είχαμε πει, θα πούμε και να λέγαμε απόψε, ότι εμείς δεν θα συμφωνήσουμε με τα... εμείς δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα που θα παρθούν εναντίον της Ρωσίας. Δεν το κάνουμε αυτό, διότι δεν έχουν το θάρρος να το κάνουν. Δεν ενδιαφέρονται για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά είπα αυτό λίγο το ιστορικό για να καταλάβετε ότι λίγο πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση με την Ουκρανία. Λοιπόν, εδώ είναι δύο πτυχές. Μία πτυχή είναι πώς παραμείναμε στην ΕΟΚ μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ 1. Λοιπόν, και ήμουν παρόν σε μια συνομιλία, ήμουν τότε διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών, του Γρηγόρη του Βάρφη, όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ. Και μας καλεί ο Ανδρέας Παπανδρέου μια μέρα και μας λέει πρέπει να βρούμε ένα λόγο για να μείνουμε στην ΕΟΚ, το οποίο πρέπει να εμφανιστεί σαν επαναδιαπραγμάτευση. Λοιπόν, με αυτό το σύντομο, τη σύντομη οδηγία πήγαμε, κλειδωθήκαμε με δύο Σαββατοκύριακα σε ένα σπίτι Σαρονίδα. Και κάναμε την κοιμία κρανίο και βγάλαμε τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα. Είναι η δική μας ιδέα αυτή. Τα οποία ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα ήταν μια ενισχυμένη πολιτική της ΕΟΚ προς τις νότιες χώρες. Δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Λοιπόν, και αυτό το παρουσίασε μετά όταν ήταν το περίφημο μνημόνιο, αν θυμόσαστε, τότε το 1983 που έβγαλε ο Παπανδρέου, και το οποίο μνημόνιο το παρουσίασε σαν μια επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας Ένταξης, το οποίο ήταν λιγάκι μια ψηλό επαναδιαπραγμάτευση, διότι είχαμε καλύτερους όρους στα αγροτικά θέματα. Και βγάζοντας ο Παπανδρέου αυτή την επαναδιαπραγμάτευση, τότε μπόρεσε και δικαιολόγησε την αλλαγή της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ 1 που ήταν έξω από το ΕΟΚ, ΝΑΤΟ, ίδιο συνδικάτο κλπ. Τώρα, από εκεί προήλθαν και τα πακέτα. Τα πακέτα τελών κλπ. Και ήταν μια εισρωή χρηματικών πόρων για ενίσχυση της γεωργίας, της αναδιαρθρωμένης γεωργίας, διότι όπως σας είπα στην αρχή, πριν μπούμε, το 24,1% του πληθυσμού της Ελλάδος ασχολείται με τη γεωργία. Και αυτό έπρεπε να το κατεβάσουμε γύρω στο 6-5%. Και έγινε αυτό. Αλλά βεβαίως πολλά χρήματα φαγώθηκαν. Ναι. Πάρα πολλά χρήματα φαγώθηκαν και αρχίζουν τώρα και βγαίνουν στη φόρα. Λοιπόν, εάν είχατε χρησιμοποιηθεί σωστά, ίσως, λέω, να μην είμαστε σε αυτή τη κατάσταση που είμαστε σήμερα. Δηλαδή και αυτό που λέτε για τα αγροτικά μας προϊόντα, πραγματικά εγώ έχω
στο ίδιο ένα κτήμα και δεν μπορώ να πουλήσω τα λεμόνια τη στιγμή που στην αγορά του Αιγείου βρίσκω λεμόνια από την Αργεντινή. Σε τιμή χαμηλότερη. Έχω και τα λεμόνια από την Τουρκία. Καλά, από την Τουρκία είναι άλλη ιστορία. Είναι η συμφωνία, είναι η Τελωνική Ένωση που μας δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Και δεν βγήκε κανένας Έλληνας διαπραγματευτής να πει ότι για τα λεμόνια εγώ θέλω μια εξαίρεση για τη συμφωνία σύνδεσης από την Τουρκία, διότι θα μας πλημμυρίσει όπως αυτά. Αυτά ήταν σε ψυχή. Δεν υπήρχε καμιά σκοπιμότητα. Αυτή ήταν η στρατηγική, αλλά κάπου κράπησαν πολλά χρήματα. Και η κλοπή των πολλών χρημάτων οδήγησε σε δυσλειτουργία του όλου συστήματος. Πριν πάμε εκεί να δώσω μια συγκύρωση. Γιατί αυτή είναι μια ιστορία, αλλά την ιστορία έχουμε αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι εις βάρος του αγρότη και εις βάρος γενικά της αγροτικής παραγωγής και γενικότερα αυτό που είναι ήδη η Ελλάδα. Διότι αν αυτό μεταβιβαζόταν σε βιομηχανική πολιτική ή σε μια άλλη πολιτική, να το δω. Ενώ αντιθέτως βλέπουμε μια καταβαράθρωση όλων των πολιτικών. Άρα, μπορούμε να εικάσουμε ότι η πολιτική αυτή, η σκόπιμη πολιτική, η οποία δημιουργήθηκε στον χώρο της, στην χώρα μας, έφερε αυτή την κατάσταση. Για τον λόγο συρρήκνωση στο 6% από το 24%, ενδεχομένως του αγροτικού πληθυσμού. Ενδεχομένως να υπήρχε μια ανάγκη να μειωθεί αυτό για να μπορέσει να κάνεις βελτίωση της παραγωγής σου ή να περάσει καινοτόμες παραγωγές που δεν έγιναν. Δόθηκαν τα λεφτά ενδεχομένως πάλι τότε για τους σκοπούς και δεν έγινε. Γιατί αναπτύχθηκε ένας αγροτικός συνδικαλισμός και αυτός παραφύσει όπως όλος ο άλλος ο συνδικαλισμός και φτάσαμε μέχρι και σήμερα να διαιωνίζεται μια κατάσταση που δεν οδηγεί πουθενά. Κομματοκρατία και σε αυτόν τον τομέα με αποτέλεσμα. Σήμερα να οι αγρότες πάλι να παλεύουν για τα ίδια πράγματα που παλεύουν και συνεχίζουν με το ίδιο μοτίβο να ακολουθούν αγροτοσυνδικαλιστές με αυτή την νοοτροπία. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό εάν δεν περάσουμε? Να λοιπόν που εμείς πώς διαφοροποιούμε τα. Μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση άμεση στήριξη με τις πολιτικές αυτές του εισοδήματος των αγροτών? Εδώ έκλεισε την αγροτική τράπεζα και όχι μόνο την έκλεισε την αγροτική τράπεζα που είχε τα χρέη των άλλων που τα μεταβίβασε στην Πειραιώς. Και τώρα όλους αυτούς τους έχει υπόχρεους και θα τους κλείσει μέσα όλους αυτούς. Πώς μπορέσει να περάσει σε διαγραφή των αγροτικών χρεών? Να γιατί εμείς λέμε διαγραφή του επονίδης του αυτού χρέους για να μπορέσεις να κάνεις το μεγάλο άλμα με το εθνικό σου πλεονόμισμα να κάνεις την συσάφεια, δηλαδή την διαγραφή όλων των χρέων των οικογενειών και των αγροτών για να κάνεις το νέο ξεκίνημα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχεις, για να περάσετε στο άλλο σας ερώτημα, το δικό σου εθνικό νόμισμα. Και υπάρχει ένας αντίλογος, ναι, που λέει ότι ο προσυγήτης, ναι, χώρισε όλο το χρυσό της τράπεζας της Ελλάδας. Και σήμερα για να πάμε σε εθνικό νόμισμα δεν έχουμε αντίκριση. Καταρχάς, όταν θα πάρουμε την κυβέρνηση στα χέρια μας, ο λαός δηλαδή όταν την πάρει στα χέρια την κυβέρνηση, θα δούμε τι έχει κάνει ο Σιμίτης και τι έχουμε κάνει όλοι. Τώρα οι κατσίες, αν έδωσε και εγώ τα πάω σε αυτά, αλλά το ξέρει, μπορεί κανείς να μπει στην τράπεζα της Ελλάδας που είναι ο θεματοφύλακας του χρυσού? Ούτε απ' έξω δεν μπορεί να περάσει, αφού δεν είναι δική σου τράπεζα. Μέχρι χθες ο κόσμος δεν γνώριζε ότι η τράπεζα της Ελλάδας δεν είναι ελληνική. Μέχρι χθες. Έπρεπε δηλαδή αυτό το μικρό ΕΠΑΜ που βγήκε να το διαλαλεί και μετά από εμάς το βγήκανε κι άλλοι. Δεν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε το copyright, καλώς βγήκανε και καλώς όλους, αλλά αν το μάθει πλέον ο κόσμος. Όταν μόνο 4% και δεν σου επιτρέπει στο ελληνικό, το κοινοβούλιο. Άντε, να κάνουμε έλεγχο, να δούμε λοιπόν τι χρυσό υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό είναι η κασία που λέτε. Την ασπάζω νόμου και το έχω ακούσει κι εγώ. Και για να το λένε και για να μην διαψεύδεται κάπως έτσι θέλει. Το αντίκρισμα τώρα. Δεν είναι θέμα αντίκρισματος. Βγάζεις το δικό σου νόμισμα. Το δικό σου νόμισμα δεν χρειάζεται να έχεις αντίκρισμα. Στις δικές σου μηχανές πρέπει να έχεις και αυτό το μεσοδιάστημα είναι το κρίσιμο.
που χρειάζεται να έχεις. Δεν χρειάζεται να έχεις αντίκρισμα για να έχεις το ίδιο. Έχει τώρα ο χρυσός για να βλέπεις το δικό σου νόμιμα. Σε ποιον. Άντε να το ζητήσουμε λοιπόν πίσω το χρυσό που, μας, που έχουμε αφήσει στην τράπεζα της Αγγλίας και την τράπεζα ως θεματοφύλακες μας φυλάνε. Λες και εμείς δεν μπορούσαμε να το φυλάξουμε. Φυλάνε χρυσό. Ελληνικό χρυσό. Το γνωρίζετε αυτό πιστεύω. Έτσι και η τράπεζα Αγγλίας. Αλλά γιατί το βάζετε αυτό. Πρώτη φορά το ακούω. Μα πού το είδατε. Τι. Για να κόψει κάποιο νόμισμα. Ο κανόνας, ο χρυσούς κανόνα. Καμία σχέση. Καμία, μην το βλέπουμε. Καμία σχέση. Είναι ιστορίες. Αυτό λέμε. Δεν ισχύει αυτό. Εντάξει. Δεν είναι καμία σχέση. Ένα ακόμα θέλω να προσθέσω. Και με το εθνικό νόμισμα και φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει τις συμφωνίες clearing, αν τις θυμόσαστε. Οι συμφωνίες clearing ήταν αυτές που μας είχαν σώσει την εποχή πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την πώληση των αγροτικών μας, την ανταλλαγή των αγροτικών μας προϊόντων, δηλαδή στέλναμε στη Σοβιετική Ένωση το 70% της παραγωγής μας της αγροτικής και παίρναμε πίσω μηχανήματα, τρένα, χωρίς να γίνεται ανταλλαγή χρημάτων. Αυτές οι συμφωνίες υποχρεωθήκαμε να τις καταργήσουμε με την ένταξή μας, διότι ερχόταν σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία και πονέσαμε αρκετά από αυτό. Αυτό. Το πλέον πλούσιο κράτος παγκοσμίως, που είναι η Νορβηγία, το πιο καλό κράτος, και έχει δικό του νόμισμα, ουσιαστικά έχει μηδενικά από θέματα χρυσού. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η οικονομία, πλέον ο χρυσός δεν χρειάζεται. Αυτό έχει αλλάξει. Πλέον μπορείς να το υποστηρίξεις με παραγωγή. Και η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες η οποία μπορεί να παράξει σχεδόν οτιδήποτε. Μπορούμε να έχουμε αγροτική παραγωγή, μπορούμε να έχουμε ορυκτά, η Ελλάδα είναι γεωργικό εργαστήριο. Υπάρχει και το θέμα των υπεροαναφράκων και αν καταφέρουμε και τα μεταποιήσουμε αυτά εδώ, πλέον η Ελλάδα μπορεί να είναι αυτή η πιο πλούσια χώρα παγκοσμίως. Ναι. Το ίδιο θέμα, εδώ πως είναι κρίσιμο το ερώτημα, είναι να δείτε πώς θα είμαστε μόνοι μας σε αυτό το περιβάλλον μετά. Δηλαδή, εντελώς εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνοι μας θα έχουμε κάποια άλλα προβλήματα. Πώς θα αντιπαλέψουμε, ας πούμε, το θέμα των τραπεζών, κατεστημένο αυτό, ας πούμε, που κυβερνάει ουσιαστικά τώρα ο κόσμος και το δηλαδή. Εκεί πώς το αντιπαλέψεις, ας πούμε. Γιατί και εγώ θέλω, ας πούμε, μια ανεξαρτησία, έτσι, η χώρα μόνη της να προοδεύει και να σηκώνει μπροστά, αλλά και κάπου πρέπει να εντάσσεσαι, είσαι σε ένα σύνολο, έτσι. Κάπου πρέπει να είσαι μέσα, να προσαρμοστούμε εντελώς. Να πάει. Θα θέλω να πώς θα βλέπουμε ακριβώς. Την άλλη μέρα δηλαδή θα είμαστε σαν απομονωμένοι, θα μας πολεμήσουν με κάθε τρόπο. Έτσι, όλη αυτή η οικονομική παράγοντα και τράπεζα. Ναι, αυτό ήταν και ένα ερώτημα που μου έθεσε και ένας πρέσβης, αυτό που λέτε ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν θα φύγουμε αμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη φάση θα είναι να βγούμε από την Ευρωζώνη με έναν τρόπο που να μην δημιουργήσει προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά μετά, αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει να βγούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι το τέλος του κόσμου, διότι θα έχουμε κάποια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ελαφράς μορφής σύνδεσης, συνεργασίας και αυτά, οπότε θα έχουμε σχέσεις εκεί. Θα παραμείνουμε στο ΝΑΤΟ εφόσον υπάρχει το ΝΑΤΟ ακόμα, διότι και αυτή πλέον και αυτό ακόμα είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει και ο ελληνικός λαός αν θα παραμείνουμε
ή όχι στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας την Τουρκία. Μπορεί ένας λόγος, ένας από τους τρεις λόγους εκ τους οποίους επί Κωνσταντίνου Καραμαλή μπήκαμε στην ΕΟΚ ήταν να μας δώσει κάποια προστασία από την Τουρκία, την οποία το ΝΑΤΟ δεν μπορούσε να δώσει. Λοιπόν, το θέμα είναι πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή διαλύεται. Το βλέπουμε. Είναι ανίκανη η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα να προστατεύσει οποιοδήποτε κράτος μέλος της από τρίτη χώρα. Τι λέτε? Λοιπόν, ας τα βάλουμε τα πράγματα με μια σειρά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε και στο ΝΑΤΟ είμαστε όταν δημιουργήθηκε, μάλλον στο ΝΑΤΟ είμαστε όταν δημιουργήθηκε το θέμα του Κυπριακού και ήρθε κοντά σε σύραξη η Ελλάδα με την Τουρκία. Δεν μας έσωσε τίποτα από εκεί πέρα. Η μεγαλόγνωση στο 30% βρίσκεται υποκατοχή. Ένα. Δεύτερο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ είμαστε όταν δημιουργήθηκε η κατάσταση των Ιωνίων και γκριζαρίστηκε το Αιγαίο σε ένα μεγάλο κομμάτι. Άρα και εκεί πέρα δεν είδαμε τίποτα να γίνει. Πολύ πιθανό με την κατάσταση που δημιουργείται σήμερα και στην περιοχή μας εδώ πέρα, γιατί είναι κοντά η Ουκρανία, να έχουμε καμία προβοκάτσια όταν σου περνάει τον αγωγό τάπα από εδώ πέρα. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να στον φυλάξουν νατοϊκά στρατεύματα, άρα πολύ γρήγορα η προβοκάτσια είναι εύκολη να γίνει. Τα μάτια μας λοιπόν 14, διότι πολλά μπορούν να συμβούν και δεν έγινε καμία κουβέντα πάνω σε αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε. Εμείς, όπως είπε και ο πρέσβης, πρώτο μας βήμα είναι η έξοδος από την ΟΝΕ. Δικαίωμά μας είναι, μπήκαμε, βγήκαμε, όπως μπήκαμε προβλέπεται και να βγούμε. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βεβαίως δεν περιμένουμε ότι θα είναι αυτό, ξέρεις, πάρα πολύ ευχάριστο για αυτούς. Οικονομικά μέτρα θα ληφθούν, έτσι. Τι δηλαδή, έχουμε δόξα τω Θεώ μία παραγωγή η οποία στην κατάσταση που βρίσκεται καλύπτει διατροφικά τον πληθυσμό στο 98%. Πλήρης αυτάρκεια. Πλήρης η αυτάρκεια αυτή. Να το ολοκληρώσω και μετά θα μου πεις και το δικό σου. Άρα, το μεσοδιάστημα το οποίο θα μεσολαβήσει, που δεν θα έχουμε ας πούμε την κυκλοφορία του ευρώ, θα καλυφθεί για τις συναλλαγματικές μας διαδικασίες που χρειάζονται μέσα από το συνάλλαγμα που ήδη έχουμε. Το χαρτονόμισμα όλο αυτό αρκεί και επαρκεί για να κάνει τη δουλειά του και για να έχουμε ας πούμε κάθε τι. Βεβαίως θα περιοριστούν, ενδεχομένως θα περιοριστούν κάποια ακριβά, αν θέλετε, κάποιες ακριβές εισαγωγές, αλλά ταυτόχρονα θα αρχίσει να αναπτύσσεται η εσωτερική παραγωγή. Αυτό είναι η λίγο φαϊνότερο. Στη συνέχεια λοιπόν θα δούμε σε ποιες συμμαχίες στο χέρι μας, θα το δούμε, θα εξηγηθούν τα πράγματα. Και δεν είναι υποχρεωτικό να βρίσκεσαι, γιατί έτσι έμεσα απαντάω και στον φίλο που δεν του δώσαμε την απάντηση, γιατί δεν πάμε κατευθείαν, λέει, στην Ρωσία. Δεν ψάχνουμε να βρούμε τον άλλο πατερούλη. Για να είμαστε εξηγημένοι και για να είμαστε και πάρα πολύ συνειδημένοι. Δεν ψάχνουμε δε και καλά ότι κάπου πρέπει να ενταχθούμε. Έτσι, και οι χώρες οι οποίες βρίσκονται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός, αν βρεθούμε και εμείς, δεν είναι ότι είμαστε εκτός Ευρώπης. Μιλάω γεωγραφικά, στην Ευρώπη είμαστε. Έτσι, γιατί εδώ πέρα συνδέουμε και αυτά τα πράγματα. Όλα γίνονται με μέτρο και όλα γίνονται στη βάση ζυγισμάτων. Όποιος βοηθάει, τον βοηθάμε. Το είπα επάνω. Είμαστε πρώτα απ' όλα με την Ελλάδα. Είμαστε πρώτα με τους Έλληνες. Είμαστε πρώτα απ' όλα με τους εαυτούς μας. Χωρίς παλικαροσύνες, χωρίς εξαλωσύνες, περπατάμε, βλέπουμε. Κάτι ήθελες να πεις όμως. Εικάζεις ότι θα γίνει έτσι. Έρχεται από αυτούς. Ναι. Όταν λέω, μαζί. Το κατάλαβα. Δεν υπάρχει παγκοσμίως, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να τρέψουμε τον πληθυσμό μας και να δώσουμε και έξω. Δεν υπάρχει θέμα. Okay. Πώς θα
Μιλάς για ζωοτροφές, μιλάς για τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν άκουσες όμως τη σούπα. Ναι, δεν άκουσες τη σούπα. Ίσως είχε στο μυαλό σου αυτό να μου πεις γρήγορα και δεν άκουσες αυτό που είπα. Έχουμε συναλλαγματικά αποθέματα, με τα λεφτά μας δηλαδή. Εσύ έχεις την εντύπωση ότι θα μας απαγορεύσουν να αγοράσουμε από αυτούς αυτονόμιμες. Με τα λεφτά μας το ξεκοδεύω, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Έτσι. Βεβαίως θα υπάρξει. Σήμερα δεν έχουμε πόλεμο, σήμερα έχουμε κατοχή. Υπάρχει μια διαφορά. Σήμερα έχεις κατοχή. Δεν την αισθάνεσαι μόνο το ότι δεν βλέπεις βομβαρδισμούς. Και στρατό κατοχής. Αλλά και αυτό έτσι, στρατό κατοχής. Αλλά βλέπεις, για πες μου, όταν θα γινόταν πόλεμο εδώ πέρα, τι θα γινόταν. Εκτός από τις ρουκέτες που θα πέφτανε, θα παίρνανε το νερό, θα παίρνανε το ρεύμα, θα παίρνανε όλα τα εργοστάσια, θα κλείνανε όλες τις παραγωγές, θα πληρώναμε φόρο υποτέλειας. Τι διαφορετικό γίνεται τώρα. Πρέπει να δούμε λίγο τα μηγέντα. Αλλά τώρα σου λέει, άσους έτσι. Αυτό γίνεται σήμερα. Λοιπόν, βεβαίως θα υπάρξει δυσκολία. Κανείς δεν λέει ότι είναι ερώτημα. Αλλά τώρα πεθαίνει ο κόσμος. Και όσο τον αφήνεις να πεθαίνει, εντελώς θα ξεκινήσει. Είπα, η χώρα θα γίνει χώρος. Είναι πάρα πολύ. Την κατέταξαν στα fail stage αυτό. Δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Δηλαδή ένα κράτος που δεν μπορεί πλέον να κυβερνηθεί. Λίγο απέχουμε, πολύ λίγο απέχουμε, να δούμε και τα στρατεύματα εδώ πέρα μέσα. Πολύ λίγο απέχουμε. Και σας λέω τώρα, για να επαναφέρω τώρα τις ειδικές οικονομικές ζώνες, που εδώ η περιοχή μυρίζει πλέον μπαρούτι, έτσι, και τον αγωγό. Πες ότι αρνούμεθα τώρα τον αγωγό εδώ πέρα. Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να μπορέσει να διαφυλάξει πράγματα, διότι δεν την έχουν ισχυρή πλέον να διακυβερνηθεί, θα την διαφυλάξουν έτσι, νατοϊκά στρατεύματα. Για φανταστείτε λοιπόν αυτόν τον πληθυσμό εδώ πέρα τι θα γίνει. Φέρτε το λίγο στο μυαλό σας. Δεν απέχει πάρα πολύ το σενάριο. Έτσι, σενάριο είναι. Αλλά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ουκρανία. Να τώρα το παράδειγμα της Ουκρανίας. Δεν τους ενόχλησε κανείς εκεί. Κανένας δεν τους ενόχλησε εκεί. Βάλανε τους ναζιστές, τους πρώην φασίστες όλους αυτούς. Βάλανε τους ελεύθερους σκοπευτές. Κατηγόρησαν ότι τα έκανε η άλλη κυβέρνηση. Λέω, τα βλέπουμε. Τους ενόχλησε κανείς. Το γεωπολιτικό στάτους πήγανε να αλλάξουν. Και πειράξανε έτσι, στο κύριο σημείο τη Ρωσία. Αυτό έγινε. Τους ενόχλησε κανείς εκεί. Μπήκε κανένας εκεί να κάνει κάτι. Ζητήσαν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο άλλος έφερε δυσκολίες. Γιατί θα το δούμε. Τόσο απλά έγιναν τα πράγματα. Δεν τους ενόχλησε κανείς. Και εδώ. Εδώ όμως έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και το έχουμε το πρόβλημα όλες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες μέσα στον ΝΑΤΟ. Εγώ δεν είδα κανέναν ΝΑΤΟ να μας διαφυλάξει. Για να το φέρουμε όμως το ερώτημά σου που σε απασχολεί ως γεωπόνο, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όταν έχεις χρήματα, μπορείς να ψωνίσεις. Το θέμα είναι όταν δεν έχεις ρευστότητα, τι μπορείς να κάνεις. Και αυτή τη στιγμή στο στερούν και αυτό. Το έχεις αντιληφθεί αυτό, ότι σε λίγο ενδέχεται εσύ ο γεωπόνος να μην μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, όχι σπόρο να πάρεις, να ανοίξεις ένα κατάστημα. Το πιο απλό. Για να το σκεφτούμε, τι έχει μεγαλύτερη λοιπόν αξία. Να τα πουλήσουμε όλα, να τα ξεπουλήσουμε κατά τον τρόπο. Να γίνουμε ήλιοτες στις μεγάλες εταιρείες που θα έρθουν. Και αυτό μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η θέση. Μπορεί και να είναι και λάθος ενδεχομένως. Δεν είπαμε ότι είναι δέσπατο. Συγγνώμη λίγο. Ένα άλλο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι το εξής. Ότι ουσιαστικά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο δεν το παίρνει κανείς στα σοβαρά. Αυτή τη στιγμή, τι πολιτική μπορούμε να ασκήσουμε εξωτερική? Καμία. Μας λένε οι άλλοι τι θα κάνουμε. Ήδη, όπως αναφέρθηκε πριν, στη διεθνή συνάντηση που είχε γίνει, που είχε διοργανώσει το ΕΠΑΜ στην Αθήνα, φάνηκε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κινήματα τα οποία αποκτούν πολύ μεγάλη δυναμική πλέον και θα φανεί αυτές τις επόμενες ευρωεκλογές, όπου θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε ότι παγκοσμίως δεν υπάρχει μόνο η Ευρώπη και η Αμερική, υπάρχουν άλλα 200 κράτη περίπου. Με αυτά τα κράτη φυσικά μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις και πάντα η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις. Αυτές τις καλές σχέσεις
επιβάλλανε από την Ευρώπη να τις καταστρέψουμε. Δυστυχώς. Αλλά ακόμα και τώρα αυτά τα κράτη μας υποστηρίζουν. Και αυτό φάνηκε, αυτό το άκουσα πρόσφατα, στη συζήτηση που είχε γίνει για την. Για το αν τι θα γίνει στην, για την, την Ελλάδα, εάν. Πρώτα απ' όλα, που ανοίξανε τα πρακτικά από τη συζήτηση για, την, για το τι θα γίνει με το ελληνικό το πρόβλημα. Τα πρακτικά του, του ΟΗΕ. Αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχαν ανοίξει πρόσφατα είχαν ανοίξει τα πρακτικά του ΟΗΕ στη συζήτηση για το τι θα γίνει με την Ελλάδα, με το χρέος, αν θα δανειστεί ή όχι, αν μπει σε μνημόνια και αυτό. Και φάνηκε ότι πάρα πολλά κράτη υποστήριζαν τις θέσεις της Ελλάδος και μόνο η Ελλάδα δεν υποστήριζε τις θέσεις της, δυστυχώς. Δηλαδή αυτό πρέπει να φανεί πού έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή. Α, ναι. Ακριβώς. Ναι. Αυτό. Στις ευρωεκλογές θα κατέβεις ακόμα. Ναι. Έχετε κάνει μία συζήτηση που έγινε στην Αθήνα με κάποια κόμματα ευρωσκεπτικιστικά, ανεξάρτητων, αυτοδιάφορες, διαφορούν ας πούμε το, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κόμματα παλαιότερα, όχι τώρα που ιδρύθηκαν στην Ευρώπη μετά από αυτήν την... τα γεγονότα ας πούμε της κρίσης στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Με κόμματα ευρωσκεπτικιστικά, παλαιότερα, έχετε έρθει... Έξω. Ναι, έξω, στην Ευρώπη, ενώ σε χώρες της Ευρώπης. Γιατί υπάρχουν ευρωσκεπτικιστές στην Αγγλία, υπάρχουν παντού. Έχετε έρθει σε επαφή με αυτούς, έχετε έρθει σε σχέσεις, σε συζητήσεις, πέρα από τα κράτη της κρίσης, τα υπόλοιπα κράτη. Έχετε έρθει, έχει σε αυτή την ομάδα θα υπαχθείτε, παίρνοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κατάλαβα. Λοιπόν, η σύνθεση πρώτα απ' όλα, έτσι όπως εργάζεται το ΕΠΑΜ, μέχρι την Κυριακή θα έχει ολοκληρώσει τη συζήτηση του για το Ευρωπαϊκό Δέλτιο. Να το δούμε. Η σύνθεση του έχει ήδη αποφασιστεί. Θα και λαμβάνοντας υπόψη και την πολιτική των συμμαχιών και ό,τι το ΕΠΑΜ κατά νου φτιάχνει αμέσως από τα όργανα του, έχει καταλήξει ως εξής. Θα υπάρχει ένας ευρύς αριθμός προσωπικότητων οι οποίοι σηματοδοτούν την περίοδο όλη αυτή η οποία έχει περάσει και έχει αγωνιστεί από διάφορα μετερίζια ο καθένας από όλους τους χώρους και εκεί εστιάζεται η προσπάθειά μας. Αυτοί να εκφραστούν μέσα σε ένα ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ. Δεύτερο, να υπάρξουν κινήσεις ή κινήματα τέτοια τα οποία όντως έχουν εκφρασμένες δυνάμεις οι οποίες μπορούν να και αυτές να εκφραστούν. Και το τρίτο βέβαια, το κυριότερο, το ευρέως μέτωπο είναι τα στελέχη τα ίδια του ΕΠΑΜ. Άρα θα κατέβει όμως αυτοδύναμο με την έννοια ενός ψηφοδελτίου που θα έχει το όνομα ΕΠΑΜ. Προσπαθούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα και το λέω και εδώ, έτσι, αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθήσαμε στις προηγούμενες εκλογές και το οποίο μας τύχησε να κάνουμε μία μετοπική αν θέλετε κάθοδο και τελικά η κάθοδος αυτή η μετοπική μεταφράστηκε μόνο στον κύριο Παπαθεμελή, ήταν ένα λάθος μας. Αυτό το λάθος δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε τώρα. Άρα λοιπόν, μετράμε τις δυνάμεις μας μέσα όμως από αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Ευελπιστούμε ότι πάει καλά η συγκρότηση αυτού του ψηφοδελτίου και θα δούμε πράγματι ονόματα μέσα τα οποία σηματοδοτούν κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα σας τώρα. Αν έχουμε έρθει σε σχέση με αλλεπάλληλα ταξίδια που κάναμε και στην, στο Λονδίνο και στην Γερμανία και στην Κύπρο, έχουμε ήδη συζητήσει με δυνάμεις ευρέου φάσματος, είτε προερχόμενες από τον λεγόμενο δεξιό χώρο, είτε από τον λεγόμενο συντηρητικό χώρο, αν θέλετε, είτε από τον λεγόμενο προοδευτικό αριστερό χώρο, εντός εισαγωγικών βάλτε τα όλα αυτά, για να συνονοούμαστε. Διότι εμείς είμαστε ένα μέτωπο και με παροπίδες δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Μιλήσαμε κυρίως, ας πούμε, αν θέλετε, με αριστερές δυνάμεις, οι οποίες έχουν κάνει συζητήσεις ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα, του Φάλαντς,
που είναι το, κατεξοχήν κόμμα, όμως δεν συμφωνούμε, έτσι, δεν συμφωνούμε στο πλαίσιο το οποίο κινούνται σε ορισμένα βασικά για μας θέματα. Παρά εμείς επιδιώκουμε να μην ενταχθούμε μέσα σε τις υπάρχουσες ομάδες αυτές. Το είπε προηγουμένως και ο Γιάννης, ότι η προσπάθειά μας είναι τα κινήματα με τα οποία ήδη συνεργαζόμαστε, που έχουμε ταυτόσιμες απόψεις, να μπορέσουμε να εκπροσωπηθούμε, να δημιουργήσουμε την καινούργια μαγιά, την καινούργια ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ευχής έργο αυτό. Θα είναι το καλύτερο. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό, καταρχάς βρισκόμαστε, όπως λέτε, σε μια καλή συνεννόηση. Φιλική, όμορφα και ωραία. Χωρίς να αποκλείουμε κανέναν. Συζητάμε, παίρνουμε, αν θέλετε, τα ακούσματα, παίρνουμε τους μεταδιδάτες με τα δικά μας και έτσι γίνεται μια καλή, αν θέλετε, επικοινωνία. Αυτό δεν θα μπορέσει να καταλήξει και σε έναν ευτυχή γάμο με τα υπάρχοντα, σας λέω, με τις υπάρχουσες ομάδες. Θα υπάρξει σίγουρα, εφόσον μπορέσουν και εκπροσωπηθούν και άλλα κινήματα, παρόμοια με εμάς. Πάνω στο θέμα αυτό, όλους τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους συναντήθηκα, με ρώτησαν σε ποια ομάδα θα ενταχθούμε όταν μπούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι μου έκανε εντύπωση ότι θεωρούν σχεδόν σίγουρο το γεγονός ότι θα μπούμε. Εγώ τους απάντησα στα πλαίσια τόσο, είπε και ο στρατηγός Κυπριώτης, ότι επί του παρόντος θα είμαστε ανεξάρτητοι μόνοι μας και θα δούμε ποιοι άλλοι θα μπουν που μοιάζουν και συμφωνούμε με εμάς και θα πράξουμε ανάλογα με τα νέα κόμματα αυτά. Ο Ρουμάνος με ρώτησε για το Φαράζ, διότι εκεί έχουν πρόβλημα αν θα συνεργαστούμε με αυτό, και του είπαμε αυτό που είπε και ο στρατηγός τώρα, ότι συμφωνούμε ως προς τον ευρωσκεπτισμό, αλλά διαφωνούμε ριζικά με το θέμα που αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό. Και εκεί είπε και συνεπώς δεν θα μπορέσουμε να ενταχθούμε μαζί του σε αυτό. Τους το ξέκοψα ξεκάθαρα. Και βεβαίως θα δούμε ποια άλλα κόμματα τα οποία συμφωνούν και κινήματα συμφωνούν με το ΕΠΑΜ θα μπουν μέσα. Λοιπόν, και με αυτά θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και ενδεχομένως να φτιάξουμε μία ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι, πιστεύω μάλλον, ότι όταν έγινε το Κυπριακό ήταν λάθος του Καραμανλή που βγήκαν από τον ΝΑΤΟ, γιατί δεν ήμασταν στα κέντρα αποφάσεων και τότε για εξυπηρέτηση του στρατηγικού βάθους στην έξοδο του στενών οι Αμερικάνοι, γιατί αυτοί δώσανε ουσιαστικά το μισό Αιγαίο στους Τούρκους για το... Για το που στρατεύουν, να ελέγχουν την κάθε τρόση. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά... Αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση. Όχι, ξέρετε καλύτερα. Ναι, εντύπωση είναι άλλο, εντύπωση και άλλο τα γεγονότα. Η δικιά μου, ναι, ότι μήπως δεν είναι κακό να είσαι στο ΝΑΤΟ, κακό είναι να είσαι οσφιοκάρτη στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μήπως θα ήταν καλό να είμαστε στα κέντρα αποφάσεων, αλλά όπως έκανε η Βουλγαρία, παραδείγμα, η Βουλγαρία πρόσφατα σε σχετικά με τις ποινές που θα βάλω στη Ρωσία, είπε εμείς δεν θα ακολουθήσουμε γιατί πρώτα απ' όλα είναι το εθνικό μας συμφέρον. Αυτό είπε η Βουλγαρία, ας πούμε. Αυτό. Σε μια διευκρίνηση θα ήταν σχετικά με το ΝΑΤΟ και την ΕΟΠΑ, ας πούμε. Ναι, η αναφορά μου στο ΝΑΤΟ ήταν καθαρά υποθετική και αναφέρθηκα στο ΠΑΣΟΚ 1. Δεν είναι αυτό. Για τον Καραμανλή, ο ίδιος ο Καραμανλής παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος που το έκανε στα απομνημονεύματά του και σε διάφορες συνεντεύξεις που έδωσε, αλλά είπε ότι κάτι έπρεπε να κάνω που θα ήταν το λιγότερο επιζήμιο για την Ελλάδα. Και αυτό που ήταν το λιγότερο επιζήμιο ήταν αυτή την κίνηση που έκανε, που ανεχώρησε από το στρατηγικό και τις ζημίες που πάθαμε μετά. Το δικαιολόγησε σαν πολιτικός λόγος. Βεβαίως στο ΝΑΤΟ και εκεί πλέον οι αποφάσεις υποτίθενται ότι παίρνονται ομόφωνα.
Και εκεί ο Σιμίτης είχε τη δυνατότητα να παρεμποδίσει το βομβαρδισμό του Βελιγραδίου. Και δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, να πω και εγώ το εξής. Όταν υπηρέτησα για 3 χρόνια στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη, ήμουνα στο κέντρο των αποφάσεων. Πρέσις έχει βρεθεί και αυτό στο κέντρο των αποφάσεων. Έχετε την εντύπωση το κέντρο των αποφάσεων είναι συμμετέχοντα σε έναν οργανισμό, για να έχουμε μια αίσθηση. Για να έχουμε ούτε συνδιαμορφώνεις, έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις. Και οι συγκεκριμένες δυνάμεις είναι οι γνωστές. Από εκεί πέρα είναι αστεία το ότι βρίσκεσαι σε έναν οργανισμό και ότι εκεί θα συνδιαμορφώσεις. Μπορεί να περάσεις βέβαια αν θέλεις κάποιες ιδέες, οι οποίες όμως μπορεί να είναι πολλές φορές και προσωπικές αυτές και να μην συμφωνούν με το κέντρο. Γιατί το κέντρο θα σε αφήσει πολλές φορές απροστάτευτο. Τουλάχιστον το ζήσαμε. Ποιο Καραμαλή. Δεν είπε ο Καραμαλή σε όχι να το ίδιο συνδικάτο. Τον νέο και τον παλιό και τον... δεν ξέρω κι εγώ. Ο Αντρέας Παπαντρέου το είπε. Και κοιτάξτε πώς κατέντησε το τέλος το θέμα. Έτσι, δεν μπορούμε να αφήνουμε. Υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες με το σήμερα. Τώρα που μπήκαμε δεν θα βγούμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Με ποιον είσαι κάθε φορά. Είσαι με το λαό σου, για δεν είσαι. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες. Δύναμή σου είναι ο λαός. Από εκεί αγγλείς την δύναμη, από εκεί έχεις την δύναμη να αντισταθείς και να προβάλλεις για τις θέσεις σου. Και μέχρι εκεί πέρα που νομίζεις ότι σε παίρνει κάθε φορά, έτσι. Ούτε τον γκάργα κάνεις, ούτε τίποτα. Μέχρι εκεί που σε παίρνει. Λοιπόν, δεν θέτουμε θέμα ΝΑΤΟ όμως. Δεν είναι τέτοιο θέμα ΝΑΤΟ. Το είπε το ξεκαθάρισε. Τουλάχιστον προς το παρόν. Για να αφήσουμε έτσι και το μέλλον να δουλεύει. Έχουμε καμιά άλλη ερώτηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα. Ελπίζω να προσμηθήκατε με τα παραπάνω και όλα με την αποσία του Δημήτρη και ελπίζω να βλέπουμε συχνά.